Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λίμπερο 107,4 των FM. Τάσος Τρέγκας στο μικρόφωνο, ασπρόμαυρες πτήσεις, Στέλιος Παπαντονίου και ο φίλος μας ο Χρήστος είναι εδώ στην τροφιά παρέτσα μαζί με τον Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Θα πάμε έως και τις 12 όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στους 107,4 των FM. Καλησπέρα στον Στέλιο Παπαντονίου, καλησπέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα. Γεια σου Χρήστο, καλώς όρισες άλλη μια φορά εδώ στην εκπομπή, φιλοξενούμενος στο στούντιο με ασπρόμαυρες πτήσεις. Σου άρεσε χθες η εκπομπή? Ωραία ήταν. Εντάξει. Έχεις ανάρθει έτσι σε ραδιοφωνικές εκπομπές? Εδώ, ο Στέλιος όπου. Όπου είναι ο Στέλιος, έτσι. Όπου είναι ο Στέλιος, ναι. Εντάξει, πώς το είδες, σαν εμπειρία, σαν. Είναι ωραία. Το είχα ένα θεματάκι λίγο τις πρώτες φορές με τη φωνή μου. Δεν μ' άρεσε η φωνή μου έτσι όπως την άκουγα. Mm-hmm. Αλλά κατά τα άλλα, εντάξει, πολύ ωραία. Το θέμα δεν είναι τόσο η φωνή στο ραδιόφωνο, όσο αυτά που θα λες, να ξέρεις. Αλλά για να νιώσεις άνετα στο ραδιόφωνο, πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο. Πώς κατουράς, ρε παιδί μου. Όπως κατουράς πρέπει να τα λες στο ραδιόφωνο, έτσι. Τόσο άνετος πρέπει να είσαι. Ναι, ρε παιδί μου, τα πας, δεν αφήνεσαι και λες, όχι, τι καλά. Ξαλαφρώνεις, ναι. Έτσι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Όπως σε κάθε εκπομπή μας, θα σας δώσουμε όλα τα αποτελέσματα αυτού του καθαρού πρωταθλήματος, το οποίο κρίνεται στα δικαστήρια και όχι στον αγωνιστικό χώρο. Της Super League, της Football League, αλλά και της τρίτης εθνικής κατηγορίας, της Football League 2, όπως θέλουν να το λένε οι νεομοντέρνοι ευρωπαϊστές, εδώ πέρα στον ελληνικό χώρο τέλος πάντων. Τα μαύρα μας τα χάλια. Πριν πούμε οτιδήποτε, να σας ενημερώσουμε ότι άλλο ένα βράδυ εδώ κοντά μας είναι το ουζερίμιζο εδώ πολύ ο Ζήκος της Τούμπας. Μια πανδεσία γεύσεων από μεγάλη ποικιλία κρεατικών, φρέσκων θαλασσινών. Περιμένω να τις απολαύσετε με την παρέα σας στο Ζήκο της Τούμπας. Προσιτές λαϊκές τιμές, φροντίδα για τον πελάτη, ποιότητα στα εδέσματα, ζεστός και ευχάριστος ο χώρος, γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλοι αυτοί είναι λόγοι που σας οδηγούν στην Ανατολική Στράκη 63 στην κάτω Τούμπα. Στο Ζήκο της Τούμπας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2311, σημειώστε το τηλέφωνο 2311-242-153 για ρεζερβέ, αλλά και για να κάνετε την παραγγελία σας για το σπίτι σε special, παιδιά με ζέδες, δεν έχετε ξαναφάει τέτοια πράγματα. Τι να φας τώρα, να φας γραβιέρα ανάξου, σαγανάκι, με μέλι επάνω, με σουσάμια, κάτι περίεργο, να φας μπριζόλα σχάρας καπνιστή, να φας σουζουκάκια σμινέικα, να φας μπαστουρμαδόπιτες, να φας κρύα πιάτα, τυριά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Ο Ζήκος της Τούμπας λοιπόν, 2311-242-153 για ρεζερβέ, αλλά και για να κάνει την παραγγελία σας στο σπίτι. Χρόνος παράδοσης για την παραγγελία σας 20 με 30 λεπτά, δηλαδή παίρνετε τώρα 2311-242-153, κάντε την παραγγελία σας σε κρεατικό, ψαρικό, special με ζεκλίκια, ό,τι γουστάρετε, και σε 20 με 30 λεπτά πηγαίνετε Ανατολική Στράκη 63 στην κάτω Τούμπα, κοντά στον Άγιο Θεράπη, και παραλαμβάνετε τα special εδέσματα, τους special μεζέδες, και καραγουστάρετε με την παρέα σας στο σπίτι. Αυτά και με τον φίλο μας τον Αρέστο, με το Ζήκο της Τούμπας. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε την ενημέρωση, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, να δώσουμε λίγο Στέλιο Παπαντονίου τα σημερινά αποτελέσματα. Τι άλλο, έτσι είναι Χρήστο, να ακούσουμε λίγο τα αποτελέσματα. Να τα ακούσουμε, νομίζω ότι οι φίλοι που έχουν συντονιστεί τώρα και δεν έχουν ενημερωθεί ή δεν είχαν την πολυτέλεια να έχουν Νόβα, συνδρομητικό κτλ. Και είναι και φίλοι ακροατές φιλικά του Λίμπερο και της εκπομπής μας, νομίζω ότι θέλουν με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουν τα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της προτελευταίας αγωνιστικής, 21η αγωνιστική της Super League. Ξάνθη Λάρισα 1-0. Κέρκυρα ΑΕΚ 0-0. Θέλω να δω τις δηλώσεις του Χιμένεθ. Έκανε ένα post στο Facebook, στο φατσοβιβλίο, γύρω στο 60 κάτι. Το οποίο νομίζω ήταν αρκετά πετυχημένο. Ήταν το κορυφαίο post, φίλε. Το είπα και πριν. Ναι. Δεν γίνεται σε κάθε μάτς στο οποίο η ΑΕΚ δεν έχει καλή απόδοση, δεν κερδίζει, να φταίνει η άλλη. Εντάξει. Και φυσικά παρότι να την Κέρκυρα να χάσει από την ΑΕΚ αμαχητή, γιατί ποιος ακούει τον Ισπανό ασχημάντρα Χιμπατζή το βράδυ. Έτσι. Και δεν ξέρω αν έκανε δηλώσεις ο ασχημάντρας. Θα έκανε, αλλά να δούμε τι είπε. Που του κάνα δώρο το πρωτάθλημα, έτσι. Κοιτάξτε μούτρα που κάνα δώρο πρωτάθλημα. Αν είναι δυνατόν, κι όμως κύριοι, το παρασκήνιο και το αξιογωνιστικό ζει και βασιλεύει εδώ στην Ελλάδα. Ποια εξυγίαση, ποιοι εξυγιαντές, είδαμε όλοι ποιος είναι ο χαλίφης. Είδαμε όλοι που χαρίζουν πρωταθλήματα. Και σε ποιον. Και σε ποια ομάδα. Σε μια ομάδα η οποία
χρωστούσε στο ελληνικό δημόσιο 250 με 300 εκατομμύρια ευρώ, τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός, έφυγε χωρίς να δώσει φράγκο σε κανέναν, σε κανέναν από την πρώτη εθνική κατηγορία, κατέβηκε στη Γάμα, ανέβηκε επανασυστανόμενη με νέο αφημί, έγινε η ΑΕΚ 2014 και αυτή την ομάδα όχι μόνο τη δίνουν χάρτινο, ψεύτικο, πέτσινο, θηλυκό πρωτάθλημα, αλλά ετοιμάζονται να την κάνουν και γήπεδο. Καταλάβατε που ζούμε, κύριοι. Και μια ομάδα που έχει διοκτήτη τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος συντηρεί πάρα πολλές δεκάδες χιλιάδες οικογένειες στη Βόρεια Ελλάδα, Χαλκιδική κτλ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν χρωστάει κανέναν. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεχρέωσε μια ομάδα το πρωτογενές χρέος το οποίο είχε. Το βγάζουν σαν κουμπουροφόρο, σαν πιστολέρο. Γιατί? Για να κάνουν το σκοπό τους. Γιατί τους έχει μπει στη μύτη, γιατί τους χαλάει τη δουλειά, γιατί τους χαλάει την πιάτσα. Ποια είναι η πιάτσα? Το να μην πληρώνεις κανέναν. Ο άνθρωπος βγάζει από το μαρούλι και το πληρώνει ανελιπώς. Και όσο τους μπαίνει στη μύτη παραπάνω, να περιμένετε και παραπάνω τέτοιες καταστάσεις. Αλλά σας είπα και την άλλη φορά, τώρα θα συνεχίσεις, τελειώσει. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Δεν πειράζει. Σας είπα και την άλλη φορά, είναι τα τελευταία κατακάθια από το βαρέλι αυτά που ζούμε φέτος. Είναι θέμα χρόνου όλα αυτά τα καρκινώματα, τα αγωνιστικά, αθλητικά, εξωαγωνιστικά μάλλον καρκινώματα, να πάρουν την κατιούσα, να παραμείνουν πακτωμένοι στο βυθό της θάλασσας. Είναι θέμα χρόνου, πιστέψτε με τι σας λέω, θα το δείτε στη διάρκεια. Γεροί να είμαστε, υγεία να έχουμε όλοι, θα δείτε ότι θα δικαιωθώ και σε αυτό που σας λέω. Έλα, Στέλιο. Εντάξει, την ψηλιάζεται πιστεύω και ο Σαββίδης με όλα αυτά τα οποία έχει δει τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα φέτος το τι παίζεται. Να συνεχίσουμε τα αποτελέσματα. Αστέρας Τρίπολης Απόλλωνος Σμύρνης 2-1. Λαμία ΠΑΣ Γιάννενα 2-1. Λεβαδιακός Ατρόμητος 0-1. Ολυμπιακός Πανετολικός 4-0. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-3. Και Πλατανιάς Πανιώνιος 1-2. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος μετά τις 29 αγωνιστικές. Βαθμολογία. Κάτσε να συντονιστώ και εγώ λίγο, φίλε. Περίμενε λίγο. Έτσι όπως τη βγάζει η Super League. Η Super League, γιατί. Πώς γίνεται αυτό τώρα, μπορείς να μου πεις. Βασικά, πες την όπως τη βγάζει η Super League. Χρήστο, βλέπεις. Ναι, βλέπω και. Ναι, φαίνεται λίγο. Ναι. Ναι. Η ΑΕΚ μαζί με τον ΠΑΟΚ είναι στην πρώτη θέση με 64 βαθμούς και 28 αγώνες. Και ένα αγώνα λιγότερο από όλους τους υπόλοιπους, με 28 αγώνες. Ακολουθεί στην τρίτη θέση ο Ολυμπιακός με 57 βαθμούς. Ο Ατρόμητος με 53, ο Αστέρας Τρίπολης με 42 στην ίδια θέση με την Ξάνθη, στην 5η και στην 6η θέση. Στην 7η είναι ο Πανιώνιος, στην 8η θέση είναι ο Πανετολικός με 35, ακολουθεί ο Λεβαδιακός με 34, ο Παναθηναϊκός με 32, ο ΠΑΣ Γιάννενα με 31, η Λάρισα με 30, στην 13η και 14η θέση είναι ο Πόλων Σμύρνης και η Λαμία με 29, στην 15η θέση είναι η Κέρκυρα με 22 και τελευταίος είναι ο Πλατανιάς με 10 βαθμούς. Η πραγματική βαθμολογία όμως είναι ότι η αγωνιστική μέσα στο γήπεδο, μέσα στο χόρτο, όχι στις αίθουσες των δικαστηρίων, όχι με κυρία Σκουλαρίκη, όχι με σκουτέριδες, όχι με νομικές υπηρεσίες κτλ. Είναι 67 βαθμούς για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι και πρώτος, με έναν αγώνα λιγότερο, αυτό με τον Ολυμπιακό, το οποίο δεν παίχτηκε ποτέ και τον κατοχύρωσαν υπέρ του Ολυμπιακού. Άρα η βαθμολογία είναι 67 βαθμούς. Σε περίπτωση νίκης με τον Πλατανιά, ο ΠΑΟΚ είναι ο πραγματικός, ο αρσενικός, ο κανονικός πρωταθλητής Ελλάδος για το 2017-2018 και το ξέρουν αυτό ακόμα και όσοι είναι εχθροί του ΠΑΟΚ. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά και πάρα πολλοί από εσάς τώρα που μας ακούτε και το διαπιστώνετε, είμαι σίγουρος ότι όσοι είστε αντίπαλοι του ΠΑΟΚ κοιτάτε χαμηλά, γιατί μόνο οι ένοχοι κοιτάνε χαμηλά, να το ξέρετε. Αυτοί που είναι καθαροί σε κοιτάνε στα μάτια και σου μιλάνε όμορφα και ωραία. Οι ένοχοι κοιτάνε χαμηλά. Ο πραγματικός λοιπόν πρωταθλητής στη συνείδηση και στις καρδιές όλου του ελληνικού φίλαθλου λαού είναι ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δύο μάτς τα οποία θα καθόριζαν και τυπικά πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ, φρόντισαν οι
κοκκινοκίτρινοι πλέον επιστήμονες, με το δικό τους τρόπο ο καθένας, να μην τελειώσουν ποτέ. Το ένα μάλλον να μην αρχίσει και το άλλο να μην τελειώσει. Έτσι, και όλος τυχαίως και οι δύο πρωτόδικες αποφάσεις για τον ΠΑΟΚ ήταν καταδικαστικές. Έτσι, για μισή σερβιέτα που έπεσε στον ώμο του Αλωνού και έκανε αξονική. Εντάξει, το παιδί να πούμε είναι καλά. Μήπως είχε κανένα πρόβλημα. Να το κάνω καμιά σύνταξη. Δεν ξέρω, τώρα δύσκολα το μάθω. Δύσκολα, δεν είναι χρήστο. Το παλικάρι. Στέλιο, το φάγανε το παλικάρι. Να το βγάλουμε καμιά σύνταξη το παλικάρι. Μπορεί να πάθει τίποτα στον αυχένα. Να το βγάλουμε κανένα επίδομα. Ή μπορεί να μην λέει τις ειδήσεις στο ισπανικό TV 100, να πούμε τώρα που έχει το τραυματάκι μέσα στο χείλος. Είναι δύσκολα, είναι δύσκολα. Τέλος πάντων, η αναξιοπρέπεια στο απόγειό της. Τι να πούμε. Το κορυφαίο το είχε πει ο Τσιτσαρός, ο Όσκαρ Γκαρσία, για πραγματικό Όσκαρ. Εντάξει. Το είχε πει. Εντάξει, και είδες, σαν σκυλί το διώξανε. Και κακός που το διώξανε. Κακός, πολύ κακός. Εγώ ήθελα να τον κάνω ένα τρίτο συμβόλαιο του παλικάρι. Και κλειστό. Και κλειστό, ένα μπράβο. Έτσι. Να πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, που είναι και η τελευταία της Super League. Είναι όλα τα παιχνίδια την Κυριακή στις 7. Η Λάρισα Λαμία, Απόλλων Σμύρνης ΑΕΚ, Ατρόμητος Κέρκυρα, ΠΑΟΚ Πλατανιάς, με κόσμο ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Πλατανιά. Μην είσαι σίγουρος, μπορεί να γίνει καμιά ένσταση τώρα, να γίνει κανένα δικαστήριο και να μας τιμωρήσουν. Εντάξει, αυτό φίλε, άμα γίνει και αυτό το έχουμε πώς, δει. Όχι, ο Μπαρμπασάβας, τι λέει ο Μπαρμπασάβας. Τέλος πάντων, προχώρα. Πάμε παρακάτω. Παναθηναϊκός Ξάνθη, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, Πανιώνιος Λεβαδιακός και ΠΑΣ Γιάννενα Ολυμπιακός. Είναι οι. Ωραία. Αποτελέσματα. Θέλω να πάμε λίγο για να ενημερώσουμε και όλους τους φίλους, γιατί δεν είναι μόνο η εκπομπή να ενημερώνουμε μόνο για τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον αρχικώς. Πρέπει να ενημερώσουμε και τα αποτελέσματα της Football League, να ενημερώσουμε και τι έκανε ο Ηρακλής στη Λευκάδα με τον Τηλικράτη, γιατί ξεκίνησαν και εκεί τα play-off για την άνοδο της ομάδος στην Β' Εθνική Κατηγορία. Να δώσουμε και εκεί μια ενημέρωση και όσοι φίλοι θέλουν τέλος πάντων και με τα μηνύματα και λίγο αργότερα με τις γραμμές μπορούμε να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα θέλετε και για αυτές τις ομάδες. Εδώ είμαστε εμείς. Μην αγώνεστε για τίποτα. Πάμε να δούμε και τα αποτελέσματα της Football League. Πάμε να ξεκινήσουμε από το Σάββατο που υπήρξε ένα παιχνίδι, αυτό της Καλυθέας με την Σπάρτη που έληξε 0-0. Και πάμε και στα σημερινά αποτελέσματα της Football League που ουσιαστικά έκρινε και τις δύο ομάδες που ανέβηκαν στην Super League. Οι δύο ομάδες που ανεβαίνουν στη Super League για την περίοδο 2018-2019 είναι ο Όφη από την Κρήτη και ο Άρης από την Θεσσαλονίκη. Εγινιακός αναγέννηση. Αν δεν συμβεί κάτι τραγικό, αν πάνε όλα καλά με τις άδειες, με τις αδειοδοτήσεις, αν δεν γίνει κάτι τέλος πάντων το οποίο έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, υπάρχει δηλαδή το ιστορικό και πέσουμε ξανά από τα σύννεφα. Γιατί στην Ελλάδα ζεις, παιδιά. Και επειδή ζεις στην Ελλάδα, μη θεωρείτε τίποτα δεδομένο εφόσον δεν έχει γίνει ακόμα. Εγινιακός αναγέννηση Καρδίτσας 1-1. Απόλλων Λάρισας Δόξα Δράμας 1-3. Απόλλων Πόντου Όφη 0-1. Με πέναλτι πήρε την νίκη Όφη. Καραϊσκάκης Άρης 0-2. Τρίκαλο Πανσεραϊκός 2-1. Εργοτέλης Βέρεια και Παναχαϊκέ Αχαρναϊκός είναι τα δύο παιχνίδια τα οποία δεν έγιναν, καθώς Βέρεια και Αχαρναϊκός έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα της Football League. Ο Αχαρναϊκός από την αρχή νομίζω, η Βέρεια λίγο μετά την. Ναι, αυτό. Λίγο πριν τα τελειώματα. Αυτό. Το έχει τερματίσει και στη βαθμολογία. Νομίζω να μην πούμε τώρα βαθμολογία Football League, ότι αυτό που νοιάζει είναι ποιοι ανεβαίνουν και ποιοι πέφτουν, δεν ξέρω. Τώρα, αυτοί που ανεβαίνουν, είπαμε, είναι ο. Ο Όφη με τον Άρη, έτσι δεν είναι, Χρήστο? Ναι, ναι, Όφη. Τώρα αυτοί που είναι κάτω στη βαθμολογία στην ουρά για τη Football League, θα ρίξει μια ματιά ο Στέλιος. Είναι έξι ομάδες. Βασικά είναι Εγινιακός μαζί με την αναγέννηση Καρδίτσας που έχουν 36, Πανσεραϊκός που έχει 28, Πανεγιάλιος που έχει 24, Καλυθέα που έχει 23. Εντάξει, τώρα Βέρεια και Χαρνεκός έχουν καταδικαστεί. Δεν τις αναφέρω. Άρα οι ομάδες που κινδυνεύουν, γιατί πόσες αγωνιστικές έχει ακόμα? Πρέπει να έχει μερικές αγωνιστικές ακόμα. Θα σου πω τώρα. Έχει 1, 2, 3, 4. 4 έχει. 4 αγωνιστικές ακόμη. Εντάξει. Άρα οι ομάδες που κινδυνεύουν. Όχι, πέντε έχει, πέντε. Πέντε. Οι ομάδες που κινδυνεύουν είναι οι τέσσερις που είπες, έτσι. Ναι. Οι τέσσερις τελευταίες που προανέφερες. Ωραία. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Άρα θα έχουμε δηλαδή του χρόνου ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη. Ναι.
Εγώ γουστάρω να έχει πάει ο Κάρης του χρόνου. Ποιος δεν γουστάρει. Έτσι να πάρει λίγο έτσι. Δεν θέλω να κοινά. Αλλά να σου πω τώρα την αλήθεια, ήθελα το να μην το πάρετε σαν πίκα. Έτσι, είναι αυτό που μου βγαίνει ρε παιδί μου κάποια στιγμή και νομίζω ότι πολλοί θα το θέλατε. Ήθελα να δω έτσι μια χρονιά και ένα ντέρμπι στη Β' Εθνική Άρης Ηρακλής, Ηρακλής Άρης έτσι βγαλμένο, ναι. Βγαλμένο από τα παλιά. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον. Δεν με ενδιαφέρει τόσο στη Β', εγώ θα τους ήθελα και τους δύο στην Α. Mm-hmm. Είναι αλλιώς τώρα, mm-hmm. μες στην πόλη, κάνεις καζούρα λίγο με τους φίλους σου. Ναι, καζούρα δηλαδή, καζούρα δηλαδή δεν κάνεις άμα είσαι εσύ στη Super League και οι άλλοι είναι Β' Εθνική και παίζουν ντέρμπι. Κάνεις, αλλά με άλλο αέρα, mm-hmm. μετά σε λένε και κακό και κομπλεξικό, ενώ mm-hmm. άμα είστε όλοι στην ίδια Εθνική, τίποτα, mm-hmm. μια χαρά όλα. Μάλιστα, μάλιστα. Σωστό γι' αυτό, σωστό γι' αυτό. Πάμε λίγο και στη Football League 2 ή στη Γάμα Εθνική για τους ναι, παλιούς. Για τους φίλους του Ηρακλή. Ο Ηρακλής κέρδισε 0-2 τον Τηλεκράτη Λευκάδας. Mm-hmm. Να πούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα που έχει. Ρίξτε μια πενιά. Ναι. Αίτητος Σπάτων, Εθνικός Πειραιός 1-1. Πώς. Σπάτων. Αίτητος. Ναι. Το Σπάτων το κατάλαβα. Το άλλο ναι. δεν είναι. Αίτητος, έτσι λέγεται. Είναι ένα. Ναι. Δεν ήταν. Mm. Αίτητος είναι. Mm. Βόλος Απόλλων Παραλιμνίου 1-0. Ηρόδοτος Αστέρας Αμαλιάδας 3-0. Και φυσικά και ο Ηρακλής που κέρδισε εκτός έδρας με 0-2. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε ενημερώσαμε και για Άρη, ενημερώσαμε και για Ηρακλή. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε σήμερα στη Λεωφόρο. Να πάμε. Θέλω λίγο τη γνώμη σας, την εικόνα σας, τη φωνή σας για το match του ΠΑΟΚ σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Εγώ λέω να ξεκινήσω φιλοξενούμενος. Φυσικά. Άμα. Θέλει. Α, ξεκινήσω φιλοξενούμενος. Να ακούσουμε τον Χρήστο. Συμμετοχή νούμερο 4 ή 5. Δεν έχω χάσει το μέτρημα. 4, ναι, κάπου τόσο. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που έπρεπε. Ήταν ένα ντέρμπι. Βέβαια δεν το πήρε, παρόλο που το σκορ ήταν μεγάλο. Δεν ήταν πήγε καλά, δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά και κινδύνευσε, ας πούμε, μέχρι στο 0-0 είχε δύο δοκάρια ο Παναθηναϊκός. Ας πούμε, αν έστω ένα από αυτά είχε καταλήξει στα δίχτυα. Και μια μεγάλη ευκαιρία, θυμάμαι, Χρήστο, του Μιστακίδη. Έχει κάνει μια φοβερή απόκρουση ο Πασχαλάκης. Ναι, ναι, που την έβγαλε. Μετά το δοκάρι, υπάρχει μια φοβερή φάση του Πασχαλάκη που βγάζει δηλαδή. Εκεί δηλαδή πραγματικά αναδεικνύεται το πόσο καλό τερματοφύλακας είναι και τι φοβερά αντανακλαστικά έχει. Ο Πασχαλάκης ίσως ήταν το πρώτο match που χρειάστηκε να επέμβει τόσο πολύ. Δηλαδή σε όλα τα υπόλοιπα ήταν πιο χαλαρός, η άμυνα έβγαζε τη δουλειά. Αλλά εντάξει. Δεν μπήκε καλά λοιπόν ο ΠΑΟΚ, ότι ξεκίνησε πιο δυνατά. Ορμόμενος και από τις παροντρήσεις του φίλου του Παναθηναϊκού ο Πράσινος. Είχανε και αυτοπεποίθηση. Μπήκε πιο δυνατά. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε πιο δυνατά ο Παναθηναϊκός. Ναι. Κατάφερε, έκανε δύο ευκαιρίες και ένα δοκάρι. Δύο δοκάρια. Ένα θυμάμαι. Ένα. Και ένα άλλο με τον Κάτσε. Το δεύτερο ήταν του Κάτσε. Mm-hmm. Και το άλλο ήταν του Δόνη. Το πρώτο ήταν του Δόνη. Το ένα νομίζω δεν μέτρησε γιατί επαναλήφθηκε το φάουλ. Ναι, επαναλήφθηκε το φάουλ. Δίκαιο. Σωστά. Αν θυμάμαι καλά. Άρα έχουμε ένα δοκάρι. Αυτό και μια κλασικότατη ευκαιρία, δηλαδή εκεί λες έχει γίνει το 1-0. Ισορρόπησε όμως ο ΠΑΟΚ. Πιστεύω μετά φάνηκε η ποιότητα των παικτών. Γιατί τόσο σαν μονάδες όσο και σαν ομάδα ποιοτικά. Καλά, και έρχεται ο άλλος τώρα και σου λέει ποια ποιότητα. Ρε φίλε, πάει να βγάλετε επίθεση ο Παναθηναϊκός. Χτυπάει μπάλα στο τακουνάκι του διαιτητή. Ακριβώς. Και βγάζει ασίστ τον Μπρίγκοβιτς. Ναι. Και κάνει το 0-1. Θέλει όμως ποιότητα να βγαίνει τώρα ένας πράσινος. Εδώ φοιτητάκι που είναι, ρε παιδί μου, ακούει την εκπομπή και σου λέει: ρε Χρήστο, τι είναι αυτά που μας λες τώρα. Εσύ τέλειο, εσύ τρέχει, ποια ποιότητα. Τι να τον πεις. Εντάξει, η ποιότητα φαίνεται. Πώς. Μετά το 1-0, έχει ο Παναθηναίκος να χάνει έδαφος μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εκτός από αυτό. Δεν μείναμε στο 1-0. Ναι, λογικό αυτό. Δεν είναι, ρε παιδιά. Κάνει το 1-0 με πολύ ωραίο τελείωμα ο Πρίγιοβιτς και στο καπάκι. Στο επόμενο λεπτό χάνει μία ευκαιρία άρα ο Μακ, ο οποίος είναι αριστερά του ο Μπίσεσβαρ. Ο οποίος Μπίσεσβαρ έχει μακρύνει το μαλλί του κατά 10 πόντους από τον τραβάει. Ναι. Που δεν το δίνει ο Μακ την μπάλα. Είναι μόνος του δηλαδή. Πώς βλέπω το ρολόι, ρε παιδί μου, το φεγγάρι. Χωρίς γυαλιά να είμαι, 600 μοιοπία έχω έτσι. Χωρίς γυαλιά να είμαι, να το βάλω τον γκολ, αν μου έρθει μπάλα εδώ. Μα με το στήθος, μα με τον νόμο, μα με οποιοδήποτε άκρο του σώματός μου, με τη μύτη. Θα το βάλω τον κόλλα μου δώσει την μπάλα ο Μακ.
Και σουτάρει ο Μάκη και τον κάνει μετά κάτι έτσι με τον αντίχειρα. Και... δώσ' το ρε εσύ να τελειώσει το μάτς. Να φύγεις με 4-5-0 μετά. Γιατί άμα κάνεις το 2-0 και είσαι το 26. Τελείωσε το πράγμα. Όχι μόνο τελείωσε. Τους τελειώνεις και ψυχολογικά, όχι αγωνιστικά. Μετά είναι μια μούτζα γκολ. Και στην επόμενη φάση πάλι ο ΠΑΟΚ έχει ένα σουτ με τον Μπίσεσβαρ, νομίζω. Ο Πέλκας. Ο Πέλκας. Ναι. Που κάνει την πολύ ωραία σέντρα ο Πρίγιοβιτς από αριστερά. Και μια σουτάρα του Πέλκα δεν έκατσε και εκείνο. Δηλαδή μετά τον γκολ κάνει δύο ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ μάτια για να τελειώσει το μάτς. Δεν το κάτσε. Πολύ κακός και ο Μαξ. Άλλο ένα παιχνίδι. Δεν δικαιολογεί ούτε το όνομα ούτε τα λεφτά κατά την άποψή μου που παίρνει. Εντάξει, βέβαια παίξαν ρόλο πιστεύω κι άλλα. Το γεγονός ότι στον Παναθηναϊκό επικράτει και αυτή η περίεργη οικονομική κατάσταση με τους παίκτες να είναι απλήρωτους και να παίζουν πιο πολύ για το σύλλογο. Ναι, που μένουν με δυσκολία, ο προπονητής τους κρατάει με το ζόρι και παίζουν ουσιαστικά πλέον για τον προπονητή. Και όλα αυτά, όλο το κλίμα, σε γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι υγιής, με ξεχωρισμένο το δικαστικό από το αγωνιστικό πολύ καλά, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και να μην θες να επηρεαστείς, θα επηρεαστείς. Και έγινε η πλάστικα προς τον ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, νομίζω μου άρεσε πάρα πολύ το γκολ το δεύτερο που έβαλε η συνεργασία του Πέλκα μαζί με τον. Το τελείωμα είναι φανταστικό. Ναι, και το τελείωμα. Περνάει δηλαδή δύο αμυντικούς και πλασάρει. Αυτό είναι γκολ Champions League, παιδιά. Το γκολ που βάζει ο Πρίγκοβιτς το δεύτερο είναι ποδοσφαιριστή κλάσεως Champions League. Δεν και το είχε και ελεύθερο και τον Μπίσεσβαρ από δίπλα. Εγώ άμα το είχε χάσει, πω τι θα είχε ακούσει εδώ. Εγώ πιστεύω ότι θα δώσει μπαλιά δίπλα. Και όχι θα προσπαθήσει να του περάσει για να το βάλει κιόλας. Και εγώ έτσι πίστευα, γιατί ήταν λίγο εκτός ισορροπίας όταν ξεκίνησε να κάνει το σουτ. Είχε και κάποιες ευκαιρίες ακόμα ο ΠΑΟΚ για να κάνει το σκορ ευρύτερο. Όπως και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε σε μια-δύο περιπτώσεις να είχε σκοράρει. Εντάξει, και έγινε μετά στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι ήταν. Μετά το 0-2 διαδικαστικό πλέον το θέμα, προσπάθησε ο Παναθηναϊκός, είχε μια φλίαρη κατοχή. Μεσοαμυντικά δεν μου άρεσε καθόλου ο ΠΑΟΚ σήμερα, μεσοαμυντικά. Νομίζω ότι είχε αρκετά κενά, αρκετές αδυναμίες. Προσπάθησε, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο, προσπάθησε ο Λουτσέσκου να μαζέψει ό,τι μπορούσε στο δεύτερο ημίχρονο. Κατά κάποιο τρόπο έτσι λίγο το βελτίωσε. Γι' αυτό μπήκε και το δεύτερο τέρμα, γιατί κερδίθηκε η μάχη του κέντρου. Αλλά και μετά από μια πολύ καλή αλλαγή που έκανε, αυτός ο Σάχοβρε, παιδιά, έκανε το 0-3 και εκεί τελείωσαν όλα. Θα μπορούσε με τον Μπίσεσβαρ σε κάποιες περιπτώσεις να έχει σκοράρει ακόμα πάω και να τελειώσει ίσως με 0-4-0-5 το μάτς, αλλά δεν έγινε ποτέ αυτό. Τελικό σκορ 0-3. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, μάλλον 0-3. Και νομίζω ότι διπλή νίκη στο πρωτάθλημα είχε να κάνει 19 χρόνια ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αν δεν απατώμε. Και είναι και η ευρύτερη νίκη που έχει πετύχει στο Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Τι λες, μωρέ. Και πέρσι 0-3 του κέρδισε. Εκτός έδρας. Εκτός έδρας, λέω. Ναι, σωστά. Δεν έφαγε το Α, το κουτί. Ο Ήβιτ δεν θυσιάστηκε. 0-3 του κέρδισε. Έγραψε κάτι πολύ εύστοχο ένας φίλος μου στο Facebook. Λέει μια. Είχαμε καιρό να δούμε 0-3 σε αγωνιστικό χώρο. Ήταν πολύ εύστοχο. Να πούμε πως μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας FM και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τους ντροπαλούς. Έτσι θα ανοίξουμε και γραμμές μετά το πρώτο διάλειμμα. Εμείς τα λέμε εδώ τα δικά μας. Μπορείτε και εσείς να παρέμβετε ανά πάσα στιγμή στο 2310-287-38 να μας πείτε τις απόψεις σας, τα πιστεύω σας, γενικά όλες τις ιδέες σας, πώς βλέπετε τα πράγματα. Έρχεται και ο τελικός κυπέλου 12 Μαΐου. Θα τα πούμε όλα μετά το πρώτο διάλειμμα των ασπρομαδών πτήσεων. Break, Βασίλη Καβαδία, και ερχόμαστε. Γραμμές στο 2310-287-38. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τάσο Στρέγια στο μικρόφωνο, Στέλιος Παπαντονίου και ο φίλος μας ο Χρήστος εδώ. Παρέτσα, δεν είμαστε μέχρι και τις 12. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, 2310-287-38 και οι γραμμές μας θα είναι ανοιχτές από αυτή τη στιγμή και μετά. Οι ντροπαλούλιδες FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-5-20-6.
Εξαφανίστηκαν τα Paul Boys μόλις σκόραρε η Ξάνθη. Ανακοίνωση σχετικά με τα όσα συνέβησαν στο πλαίσιο της αναμέτρησης με την Ξάνθη στο γήπεδο των Πηγαδίων εξέδωσε η ΑΕΛ. Και έχει κάτι να σας πει πάνω σε αυτό για τον κύριο Κούγια, ο Στέλιος ο Παντωνίου. Η ανακοίνωση γράφει το εξής. Ποιος το έχει παίξει στοίχημα εκεί στον Πειραιά και γίνεται αυτό το όργιο που γίνεται στην Ξάνθη. Ξαναγυρίσαμε στην εποχή του Σπάθα. Αυτό είναι το... Αυτή είναι η ανακοίνωση. Του Κούγια. Αυτό είναι δήλωση του Κούγια. Η ανακοίνωση λέει ότι συγχαρητήρια στην Ξάνθη. Όμως όλοι είδαν ποια ομάδα αξίζει να κερδίζει και είμαστε βέβαιοι ότι ο φίλος μας ο κύριος Πανόπουλος θα ανάψει ένα κεράκι στον Άγιο Ζίβκοβιτς. Έχει Άγιο Ζίβκοβιτς. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Έχει Άγιο Ζίβκοβιτς. Θα είναι καινούριος. Άμα ξέρετε κάποιον πάτερ, παιδιά, ρωτήστε σας παρακαλώ. Για τα 5 ανεπανάληπτα τέτα τέτ που καθάρισε. Και τι θέλατε, ρε παιδιά, δηλαδή. Να τα αφήσει να μπει μέσα. Εκείνο μας στεναχώρεσε όμως είναι ότι μία από τις καλύτερες ομάδες παραδοσιακά τα τελευταία 27 χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι δυνατόν με γενικό αρχηγό τον Γιάννη Παπαδημητρίου μπροστά στον γνωστό Φωτιάδη τέταρτο διετή να δίνει εντολή να εξαφανιστούν τα Paul Boys μόλις η Ξάνθη πέτυχε τον κόλ. Γι' αυτό είμαστε ΕΛ, γιατί αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ, ακόμη και όταν δίναμε αγώνες για την επιβίωσή μας. Μπλα 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 μπλα. Οι γνωστές ανακοινώσεις από τους ηττημένους. Επίσης έπεσε, τώρα θα πάρουμε τις γραμμούλες, πάρα πολύ άγριο κράξιμο στους παίκτες του Ολυμπιακού από την θύρα 7. Ξυπνήσανε εκεί στη θύρα 7. Σοβαρά. Τόσα χρόνια δηλαδή που έπαιρνε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, όλα ήταν μέλι, όλα ήταν γάλα. Και τώρα που ο Ολυμπιακός θα παίξει στο Ουεφάκι και να δούμε αν θα παίξει, γιατί θα δώσει αγώνα, θα δώσει μάχες προκριματικούς για να παίξει στο Ουεφάκι. Όπως το λένε οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Τώρα ξυπνήσανε τα παιδιά αυτά. Τώρα ανακάλυψανε το τι πραγματικά γίνεται. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε λίγο να το συνηθίσετε κι εσείς. Καλό είναι και το UEFA-κι. Γιατί άλλοι θα παίξουν προκριματικά για το Champions League και άλλοι θα παίξουν προκριματικά για το UEFA-κι. Έτσι είναι ρε παιδιά. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Και έπεσε και πάρα πολύ μπινελίκη. Θα σας διαβάσω λίγο αργότερα, γιατί έχουμε γραμμούλες. Πάμε στους φίλους που είναι στις γραμμές, να μην περιμένουν. Καλησπέρα. Φιλαράκι μου. Γεια σου. Του Μπαγκυλκής Παοξής με κόκαλο. Γεια σου, Ρεντάνη. Άρα, δεν θυμάσαι, μεγάλο το πρωτάθλημα στο κλέψανε, έτσι εγώ βλέπω εγώ. Πώς? Το πρωτάθλημα στο κλέψανε. Ναι, θα το χαρακτηρίζαμε και έτσι. Και το κύπελο εδώ να το πάρουμε, να κουστάρουμε, να πάμε λευκό πύργο, να γυρίσουμε. Πέρα από το ότι το κλέψανε, έφταιγες κι εσύ σε κάποια πράγματα. Γιατί? Δεν μπορώ να θυμηθώ εγώ το άσχημο ξεκίνημα με μηδέν... Περίμενε να ακούς ρε. Περίμενε να ακούσεις, Παπατρέχα. Με μηδέν στα έξι, εκτός έδρας, μάτς, να μην έχεις κερδίσει κανένα. Εντάξει αυτό το τι εντάξει αυτό το ξέρεις, ποιο ξέρεις? Μηδέν βαθμούς, εντάξει. Είδες, όχι μηδέν βαθμούς, μηδέν νίκες. Μηδέν νίκες. Στα έξι πρώτα εκτός έδρας. Μετά ξύπνησε ένα λίγο πάω. Κατάλαβες. Αυτοί κλαίνε τώρα στο εφάκι καλά. Αλλά ότι στο κλέψαν, στο κλέψαν. Τώρα για το κύπελο να δούμε τι θα γίνει. Εκεί... Πανηγυρικά, Απρίλιο, τι κάνει τη μια πάει. Κοίταξε λίγο, παίζεις ένα καταραμένο για τον ΠΑΟ κύπεδο. Στο ΟΑΚΑ δεν έχεις πάρει τίτλο. Πιστεύω να το πάρω, εγώ το ελπίζω. Εντάξει, και εμείς το θέλουμε και εμείς το πιστεύουμε και εμείς ξέρουμε ότι μπορούμε γιατί έχει καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ, αλλά παίζει και ένα ρόλο αυτό το βρωμογήπεδο. Ξέρω, γιατί να παιχθείς το άκρα. Ρε φίλε, να σου πω διαφορετικά. Είναι εσύ κάθε μέρα δεν πας εκεί στο φίλο σου, το Σταύρο, πώς το λένε. Σταύρο το λένε. Αυτό που είναι δίπλα μου. Ναι. Σταμάτη. Του Σταμάτη. Δεν πας εκεί κάθε μέρα και τερλικώνεις και πίνεις να πούμε δύο κάσεις μπύρες. Ναι, όχι δύο κάσεις. Ναι, ό,τι πίνεις εσύ. Ό,τι πίνεις. Δεν έχει διαφορά να πας εκτός έδρας και να πας στο Κολχικό να τις πίνεις. Θα έχεις την ίδια απόδοση. Όχι. Με την ταβέρνα που είσαι τώρα. Όχι. Με αυτό λέμε ρε Ντάνη Κιλκίζ να πούμε τούμπα. Αυτό λέμε. Γιατί να μην παίχτησα έδρα εις τη Λάρισα του Καναρού. Γιατί λέει από την αρχή λέει το είπαμε και το ορίσαμε και η UEFA και η FIFA θέλει ασφαλή γήπεδο και τα λοιπά. Αλλά αυτά είναι παπάδες Ντάνη τώρα πέρα από την πλάκα. Είναι οι εντολές τέτοιες που έχουν και να δούμε πού θα οδηγηθεί όλο αυτό. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο σε έναν κόσμο αγανακτισμένο, σε έναν κόσμο σκασμένο που το κλέψει σε ένα πρωτάθλημα, να κατεβάσει 17-20 χιλιάδες κόσμο κάτω
και να πάει να παίξει στην έδρα του μισητού αντιπάλου που του έκλεψε το πρωτάθλημα. Και με ανακοίνωση τη Original, η οποία προκαλεί. Ναι, εντάξει, αυτοί συνεχίζουν να προκαλούν. Αυτό είναι θέμα τη αστυνομία και του εισαγγελέα, νομίζω, έτσι. Θα γίνει ντούλε, θα γίνει φασαρίε. Εγώ εύχομαι να μην γίνει τίποτα. Αλλά είμαι και ψηλιασμένο ότι την έχουν πάρα πολύ στημένη άγρια στον ΠΑΟΚ. Θέλουν δηλαδή τον ΠΑΟΚ να ξεκινήσει του χρόνου με μείον 10. Να το ξέρει. Αυτό είναι ο σκοπό του. Σίγουρα αυτό. Αυτό είναι ο σκοπό του. Δεν του φτάνει φέτο που στο κλέψανε. Θέλουν να σε κάνουν μεγαλύτερη ζημία του χρόνου. Το ξέρω. Κατάλαβες. Έγινε τρελιαβγή και κανένας άλλος να μιλήσει. Έγινε, Ευαγγελή, χάρηκα. Ευαγγελτάνη με λένε, ρε. Καλά, δεν πειράζει. Χαιρετίσματα στον Αδραγάθη, τον ταβερνιάρη εκεί, εντάξει. Άντε, ρε. Καλή ανάσταση να έχουμε, γεια. Πάλι νορμάλ ήταν, δεύτερη συνεχόμενη. Μια χαρά είναι ο Ντάνι, τον έχω συμμαζέψει αφού. Δεύτερη συνεχόμενη φορά, εντάξει. Εσύ τον έχω συμμαζέψει, σου λέω. Σε παραδέχομαι, φίλε. Και άμα θα πάω μια φορά από κοντά, τελείωσε ο Ντάνι. Εφού είπαμε θα πάμε, δεν είπαμε μαζί. Τελείωσε. Αλλά πρέπει να φέρει σερβιτόρα. Τώρα που έφυγε η Παπαδομανολάκη, θα έρχεται αυτό το 12 να κάνει. Εδώ να δει τι ακροματικότητα θα έχει. Αλλά να ξέρει, πρέπει να φέρει σερβιτόρα. Δεν γίνεται στο μαγαζί έτσι χωρίς σερβιτόρα, ρε φίλε. Όλα θα τα κάνουμε, σιγά-σιγά. Nice. Αν δεν φέρει σερβιτόρα, δεν φέρει σερβιτόρο. Ε, τότε τον κάνω σερβιτόρο, ρε φίλε. Τώρα τη μόδα είναι, ρε φίλε, γιατί σε πειράζει. Με πειράζει. Είσαι ανώμαλο. Είσαι ρατσιστή και ομοφοβικό, έτσι θα σε πούνε τώρα. Όχι, ρε φίλε. Ναι, εκεί καταντήσαμε, ρε φίλε. Βασιλάκη, έχουμε γραμμούλα επόμενη. Πάμε στον εκλεκτότατο κύριο τον επόμενο. Καλησπέρα σας, κύριε. Μας τάραξε ο επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Τάσο. Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός, μπράβο. Δεν λέτε για μια αναφάνη του Βασίλη το Μάντζα που είναι εντατική στο Παπαγιώργιο. Χαρά ο άνθρωπος που είναι στο κρεβάτι πόνου. Το... Βασίλη, ακούγομαι. Έλα, ακούγομαι. Ναι. Ωραία. Ναι. Το κάναμε ανακοίνωση και στην ομάδα και στο Facebook και παντού. Γιατί το παιδί χαροπαρέδι, μπήκα εγώ μέσα και τα είδα με τα μάτια. Για πες λίγο, τι έγινε με το Βασίλη, σε τι κατάσταση είναι. Έχει όμως το κεφάλι, για το σωματείο έπαθει την πλάκα του. Έχει όγκος το κεφάλι ο Βασίλης. Ναι, όγκος. Έκανε επέμβαση στο όγκο, στο κεφάλι του. Καταλαβαίνει, αλλά δεν μπορεί να εκφραστεί. Σοπα, ρε. Καταλαβαίνει, αλλά δεν μπορεί να εκφραστεί. Έγινε η επέμβαση, Νίκο. Βέβαια, που τον πήγα μέσα και τον είδα εγώ, παγάκι. Μάλιστα. Γιατί ζητούσαν αίμα τις προηγούμενες. Όλη τη βδομάδα ζητούσαν αίμα, ψάχναμε αίμα, ναι. Εγώ και αδελφός του μπήκα. Ναι, ναι. Μπράβο, ρε Νίκο. Μπράβο, ρε Νίκο. Εγώ και αδελφός, γιατί απαγορεύεται να μπαίνει, ξέρω. Το ξέρω, το γράψαν ότι... Ο γιατρός, και ο γιατρός είναι παουξάκια και με αφήσανε να μπω μέσα. Παπαγεωργίου, έτσι, Παπαγεωργίου είναι νομίζω. Ναι, έξω όροφο, έξω όροφο. Και τι λένε οι γιατροί τώρα για τον Βασίλη. Γιατί παλεύουν να δούμε τι έγινε. Ναι. Θα δούμε. Θέλει χρόνο, θέλει χρόνο τώρα... δηλαδή για να δούμε την εξέλιξη της υγείας του Βασίλη, έτσι. Τι. Μάλιστα. Είπες. Θέλει, λέω, είπες, χρόνο, ναι. Θέλει χρόνο για να βγει η διάγνωση για το τι θα γίνει. Ναι, φίλε, ναι. Ναι, να ευχηθούμε ο Θεός να είναι μαζί του, ρε, Νίκο. Με τον Βασίλη. Μια άλλη εβδομάδα μπορεί να πάω να το δω και ο Ξαναμανάω. Μαζί με τον αρχό του. Οι ευχές μας όλες είναι στο πλευρό του Βασίλη. Ολόκαρδα. Αυτό το παιδί είναι παοξάκι, δεν είναι κανένα... Και άρρωστο παοξάκι και καθαρό παοξάκι. Μα το Βασιλάκι, εμείς μια μεγάλη φρονιά μας με το Βασίλη, καταλάβεις, είδε. Ήτανε... Συγγνώμη λίγο, γιατί δεν το ξέρω καλά. Ο Βασίλης ο Μάντας ήταν εκπρόσωπος τύπου στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ κάποτε, ή δεν τα λέω καλά. Όχι, ήταν πρώτα σαπιχτής, έκανε με τη Σάλπικα και μετά τον βάλανε σαν... γραφείο τύπου του μπάσκετ. Γραφείο του εντάξει. Άλλο γραφείο και άλλο γραφείο και άλλο. Και άλλο εκπρόσωπο. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι. Να... Έτσι, γι' αυτό το λέω, γιατί το παιδί εγώ τον με δει, γνωρίζω και τον αδελφό του. Ο αδελφό του είναι ένα κλειδέας. Ναι. Ο αδελφό του είναι ένα κλειδέας. Έπαιζε παλιά μπάσκετ στον ένα κλειδέας ο αδελφό του. Μάλιστα. Περαστικά στο Βασίλαρο, ταχεία ανάρρωση ολόκαρδα, ολόψυχα. Ναι, εγώ θέλω να πω τώρα για το παιχνίδι του που πέρασε πριν 4 ώρες, 5 ώρες που πέρασε το παιχνίδι. Ωραίο, ο Βεράκη είναι.
Ωραίο ο Βεράκη. Ωραίο. Ωραίο ο Βεράκη. Παραδοσιακά τα μάτς Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός βγαίνουν over κατά 70%. Ναι. Ο Βεράκη ήταν όπως ήταν ο παίκτης, καλός ο παίκτης με 2-0, με 2-1, με 3-1. Ήταν τα λιτουδάκια που πέρανε, φίλε, κατάλαβες. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο άλλος που είναι στην Αμερική και έχει τα κονέ του ποδοσφαίρου και ακόμα και τα ελληνικά έργα της πολιτείας, ακόμα και ο Λουίδης ο γιος του, θα πει του ΣΥΡΙΖΑ θα πάει και ο άλλος ο γιος του θα πάει στη Νέα Δημοκρατία θα πάει. Δηλαδή αυτό το ωραίο έργο, τρέλια μου, πολύ καλό έργο παίρνουν εδώ στην πόλη μας οι δημοσιογράφοι, οι αυτοί που κάνουν εκπομπές, οπαδικές εκπομπές και κάτι άλλο να πούμε που είναι τα τηλέφωνα, εγώ τα λέω τηλέφωνα που παραθάνει τον πρόεδρο αυτός ο κύριος. Κοίταξε ότι πέφτει η αβάντα, ότι πέφτει η γραμμή, ότι πέφτει το χαρτάκι και μερικοί τα υιοθετούν και όχι μόνο τα υιοθετούν αλλά εκτελούν και διαταγές, είναι οφθαλμοφανέστατο, Νίκο. Ναι, μπράβο. Από την ώρα το παιδί το αυτό μαθαίνω και τα άλλο, κάτι ένα ας πούμε στο λιμάνι, έχει μπαράκι, έχει παοξάκι καλό παοξάκι, μαχόμενο, εγώ το μεγάλωσα. Με λέει Νίκο, έχει το πρόεδρο του γιος του εκεί πέρα μέχρι το πριν, και πίνει βότσκες, μότσκες και γίνεται, στουπί γίνεται. Λέω γιατί δεν, αφού είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, είναι ο γιος του ΠΑΟΚ, δεν είναι. Όχι λέει Νίκο μου, λέει, μέχρι το πρωί 6 ώρα πει να κλείσουμε εμείς τώρα να κλείνουμε το μαγαζί, να φύγουμε να πάμε να ξεκουραστούμε, μας βοηθάει μέχρι 7 ώρα το πρωί. Πού ρε Νίκο. Πού ρε Νίκο. Αυτό που πάει προς το λιμάνι που πάει, έξω από το, όχι την πύχη, όχι την πύχη. Προς εκεί που είναι κάτι με δερμάτινα, ούνες, τι είναι, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Προς την Καστέλα μεριά είναι αυτό, προς την Καστέλα είναι. Όχι ρε, εδώ στη Θεσσαλονίκη ρε φίλε. Είναι κάπου εδώ πέρα μέσα στην Καλαμάτικα. Εσύ είπες λιμάνι και κατάλαβα άλλο λιμάνι εγώ, κατάλαβα. Εγώ λέω το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και λέμε. Ο γιος του μαζεύει με αίμα και το άλλο μου το σύρξε τα αυτιά το παλικάρι αυτό το παουξάκι και με λέει Νίκο Λίτη μαζεύει σε μια ταβέρνα και τους κάνει τραπέζι. Εκεί κοντά. Αυτό ο κόσμος έχει πολλά λεφτά. Εκεί στον Ερυθρό Σταυρό κοντά, εκεί στο... Στον παλιό Ερυθρό Σταυρό. Πιο παρακάτω. Πιο παρακάτω. Που είναι να πούμε τα περίπτωα, εγώ τα λέω περίπτωα, οι αποσύκες που είναι αποσύκες, α πούμε, που ξεμπαρκένουν τα καράβια. Ναι, εκεί στην περιοχή. Εμπορεύματα, μυστήρια, εμπορεύματα, μεγάλα εμπορεύματα, τα οποία τα εμπορεύματα... έρχονται εκεί, στέλνουν τώρα και οι Κινέζοι, στέλνουν, τα Ιλανδέζοι, στέλνουν από όλη την Ευρώπη. Ναι, άλλα καράβια που ξεφορτώνουν 5 ώρα τα χαράματα, 5 ώρα τα χαράματα με κάτι... Μυστήρια, βαλκάκια. Και τι να κάνει, Νίκο, άμα έρθει το καράβι. Άμα έρθει 5 ώρα το καράβι. Μα θα φοράει ο Φόδωρας, μα θα φοράει αυτός ο Φόδωρας, το πούμε, ο Φόδωρας, ο Πρατινάκης του ποδοσφαίρου, που έχει βάλει να πούμε κάτι χωροφύλακες, κάτι χωροφύλακες έχει βάλει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ακόμα και στην πολιτική, όπως αυτός ο κύριος που παρθάνει τον υπουργό αθλητισμού, όπως αυτός ο κύριος που παρθάνει πρόεδρος ΣΕΠΟ. Όπως και αυτοί οι κύριοι που είναι με γες μεν στο κοκαλιάρι. Ναι μεν γες στον κύριο που λέγεται Αυστριακό, πρώτα δεν ξεχνάω και το όνομά του κύριου. Αυτοί όλοι μέσα κάνουν πολύ ωραίο κονέ. Ο ΙΑΕΚ, ξέρεις είναι η ΑΕΚΑΡΑ, η Τάσο μου, μια μεγάλη ΑΕΚΑΡΑ. Ξέρεις είναι, ο ΖΕΔΕΣ. Ο ΖΕΔΕΣ αυτός είναι ο άνθρωπος του Μελισσανίδη, η ΑΕΚΑΡΑ. Και δίνει. Άκου τώρα φίλε μου και δίνει εντολές. Τρέξτε το λίγο Νίκο, τρέξτε το λίγο. Εγώ ξέρω πολύ καλά από κάτι. Θα το πάρει το κύπελο Ελλάδος. Κοίτα πώς μιλάω τώρα. Θα το πάρει το κύπελο Ελλάδος. Θα βγουν αυτοί οι κύριοι. Όχι μόνο εσύ, γενικά όλοι. Θα λέτε Ζακάνου, Σαράνου, πάμε τον πρόεδρο μας που μας έκλειψε το πορτάσμα. Ποιο πορτάσμα είναι τάσο. Και όπως τα έκλεψε, πλάκια κανένα γόλυμα. Ο κόσμος είναι ένας άνθρωπος που είναι προχωρημένος, που γνωρίζει 5 πράγματα που έχει το κόσμο αυτό. Νομίζω ότι μην το με εύκολο πάρα, μην τα έτομε πάρα μέσα στον κόσμο. Να κάνω μια ερώτηση. Όπως βγαίνει ο Βασιλόπουλος,
όπως βγαίνει πούμε και ο πούμε Αγρόνης, όπως γενικά σε πούμε και στο Πετσοβουλάκι. Να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Κατά τα λεγόμενά σου, έτσι, το μεγάλο αφεντικό είναι κόκκινο. Ποιος? Το μεγάλο αφεντικό είναι κόκκινο, λέω. Κατά τα λεγόμενά σου. Κόκκινο είναι, αλλά όχι ο χοντρός. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω εγώ. Μπράβο. Είναι κόκκινο. Κόκκινο είναι ανέκαθεν. Μπράβο. Πώς γίνεται λοιπόν το αφεντικό να παίξει για το Europa League, που είναι τα λίγα λεφτά, και ο υπαλληλάκος να παίξει για το Champions League, κατά τα δικά σου λεγόμενα πάντα. Πώς γίνεται αυτό. Να σε απαντήσω. Αφού το σέρι των Ολυμπιακών να είναι εκεί πέρα, την εταιρεία της Βόλης Αράβου. Πώς, δεν άκουσα, δεν κατάλαβα. Εταιρεία. Μάλιστα. Της Βόλης Αράβου, μιλάμε του ποδοσφαίρου, είναι αυτός ο άνθρωπος που παίρνει μεγάλα έργα στη Βόρεια Ελλάδα. Η Βόρεια Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο ψωμί. Μιλάμε για ένα χαρτί, ένα τρεις χαρτί είναι αυτό το χαρτί αυτό. Ναι. Δεν το αφήνει που με το φτάσει στο αμπέλι. Ναι. Έτσι θα βάλει το, την εταιρεία του. Μέχρι στην εποχή του παιδιού του πριν στην FIFA και στην Εδώ τους διώξουν τώρα, εδώ άρχισαν την Πινελίκα στο Καρεσκάκι. Τους πήρανε με τα γιαούρτια. Ναι, το γιαούρτι ποιο το χοντρό. Δεν ξέρω ποιον βρίζανε. Εγώ βλέπω ότι θα παίξει προγραμματικά για το Europa League, για το UEFA που λένε και ο ΠΑΟΚ θα παίξει προγραμματικά για Champions League. Λέει τάσο, εγώ τι είπα χάσου μου. Σε λέω τώρα. Καλά Νίκο, άντε να πάρουμε και τον άλλον, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, περαστικά στο Βασίλη το Μάντζα, ο Λόψικα, περαστικά. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα στην παρέα. Γεια σου ρε φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου Τάσο, γεια σου. Ο Στέλιος είναι και ο Χρήστος. Ο Στέλιος, γεια σου Χρήστο. Καλησπέρα. Ο Τάσος είμαι. Γεια σου ρε Τασούλη. Τι λέει η ασπρόμαυρη Κρήτη. Δεν είμαι καλά, έχει χαλάσει η υγεία μου, δεν είμαι καθόλου καλά. Δεν την παλεύω το κεφάλι μου καθόλου. Κανενός, σήμερα είμαστε στο μαγαζί, είδαμε το ΜΑΤ. Δεν είμαι καθόλου καλά, έχει γυρίσει το κεφάλι μου. Δεν φτάνει που έχουμε τα προβλήματά μας, τα δικά μας, ο κάθε άνθρωπος στα ζόρια του, με τα θέματα του, με τις δουλειές του, με την υγεία του, με το ένα με το άλλο. Δηλαδή αυτό το πράγμα φέτος δεν το αντέχω. Δηλαδή έχω αντέξει τόσα με τον ΠΑΟΚ, φέτος έχω φτάσει στο τέρμα μου. Όταν λέμε στο τέρμα μου, στο τέρμα μου. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Κάθομαι, δηλαδή όλη μέρα τώρα να σκέφτομαι αυτό. Λέω πότε θα τελειώσει το κολοπρωτάθλημα, τελειώνει, να τελειώσει το κύπελο. Και να βλέπω λίγο το Μουντιάλ, να παίζω κανένα σχηματάκι δίπλα στο μαγαζί και το Προπατσίδικο, να περνάμε λίγο την ώρα μας, να μην σκέφτομαι άλλο για όλο αυτό που έχει γίνει και τα καραγιοσλίκια. Να ακούω τώρα τον ένα τα εκδίδες να λένε ότι το πήραμε το πρωτάθλημα εμείς δίκαια, γιατί ο άλλος κυκλοφορούσε με το πιστόλι, γιατί ο ένας και χίλια δύο πράγματα. Και εγώ τώρα να σκέφτομαι λογικά και να λέω, μα τι μου λένε, τι ακούω. Έχει γυρίσει το μυαλό μου. Δεν μπορώ να βλέπω. Εντάξει, χαλάρωσε. Όχι, ρε, έχει χαλάσει η υγεία μου. Σε λέω πηγαίνω κάθε μέρα, παίζω, κάνω προπόνηση, πάω σε kickboxing, δεν ξέρω εγώ. Εντάξει, να κάνεις κάτι λίγο να σου φεύγει η μούρλα, να πούμε. Έτσι, να εκτονώνεσαι. Να εκτονώνεσαι. Και να κάνεις και λίγο σεξ. Κάνει και λίγο σεξ παραπάνω. Αυτά τα κάνουμε. Τα κάνουμε. Εσύ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Κανένα πρόβλημα. Δηλαδή ούτε από σεξ, ούτε από δουλειά, ούτε από λεφτά. Τίποτα. Όλα καλά. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Είχε τη μούρλα να πάρει το πρωτάθλημα όπως και εμείς ο ΠΑΟΚ. Μας το ψηρήσατε. Να κάνεις. Ναι, μούρλα αυτό τώρα το ραδικιακό. Μόνο η δικιά σου χάλασε. Η ΠΑΕΝΑ λέει την Κυριακή, λέει με το Πλατανιά, εμείς θα κάνουμε φιέστα. Λέω καλά, ρε. Οκ, δηλαδή τι θες, να αρχίσουμε να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή βγαίνετε και λέτε και κάνετε ό,τι να. Ο άλλος έχει κανάλι, ο πρόεδρος μας έχει κανάλι δικό του, δεν έχω ακούσει τίποτα από αυτό το κανάλι. Ενώ έχουμε φάει ένα πόλεμο, ένα χρόνο από πέντε κανάλια τώρα, μας πολεμάνε όλοι, αυτός έχει τηλεοπτικό κανάλι και για το μόνο τα πιάνα Στεφανίδου παίζει. Λέω καλά πλάκα μας κάνουν. Έτσι. Αυτή η αχώνευτη ρε φίλε, πολύ αχώνευτη γυναίκα. Δεν ξέρω να αχώνευτη, δεν με νοιάζει. Αχώνευτη ρε φίλε, αυτή είναι και το φουρτιώτη. Δηλαδή, τους βλέπω και βγάζω ηλαρά να πούμε. Δεν γίνεται να έχω εγώ τον ΠΑΟΚ, να είμαι πρόεδρος του ΠΑΟΚ, να έχω τόσα λεφτά, να μου έχουν κάνει τέτοια ποινιά, να μου έχουν ρίξει τέτοιο στήσιμο και το κανάλι το δικό μου να μην παίζει τίποτα, να μην υπάρχει μια αθλητική εκπομπή της προκοπής, να βγούνε να μπουν. Δηλαδή τι θα κάθω να βλέπω τη δίκη της Δευτέρας στο Sky, ας πούμε να αρρωσταίνω ή αθλητική Κυριακή να πεθάνω κιόλα. Δεν βλέπω την ΠΑΕ να προστατεύει την ομάδα. Δεν έχει προστατεύει. Εντάξει, τώρα πήγαμε σε διαιτητικό και τι έγινε, τίποτα θα γίνει. Και απλά να ακούω ότι εμείς έχουμε 67 βαθμούς, 68. Πού δεν τι έχουμε 68, ρε φίλε. Πήγανε, μας δικάσανε, μας κάνανε πλάκα. Ο Μελισανίδης μας είπε μάω, μάω. Μας είπε ας τολμήσουνε. Ο τύπος ο συγκεκριμένος έβριζε
Και τι να έκανε, δε Τάσο, δηλαδή. Πε μου, τι να έκανε, δηλαδή. Αυτό που μπορούσε να κάνει, αυτό έκανε. Δεν ξέρω τι να κάνω. Εγώ, αν είχα τα λεφτά του Σαββίδη, δεν ξέρω. Ναι. Ωραία, να ορίστε. Στάσου λίγο, πάτα λίγο να φρένω. Ορίστε και ο Σαββίδη έχει λεφτά, έτσι. Ήταν στο γήπεδο. Έδειξε γκολ ο Κομίνης με τον Ποντίκη και ο Ποντίκης έδειξε γκολ και το πήρα πίσω. Τι να κάνει, δηλαδή. Ωραία, και τότε στην ΕΠΟ τι έγινε, φίλε, τι γίνεται. Ποια ΕΠΟ, ρε φίλε. Ποια ΕΠΟ. Εσύ πιστεύεις ότι ο καρκίνος μπορεί να φύγει από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, ωραία, άρα τον έστησε ο Μελισανίδης. Ο Μελισανίδης ο ίδιος έστησε το Σαββίδη. Να σου πω κάτι, το αποκλείεις. Δεν είναι το πιο πιθανό. Όχι, δεν το αποκλείω, ειδικά για το συγκεκριμένο. Δεν είναι το πιο πιθανό. Έχει καταδικαστεί δηλαδή, 5 χρόνια φυλακή. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Τρία πρωταθλήματα πώς τα είχε πάρει τη δεκαετία του 90. Μα θυμάσαι. Θυμάσαι. Εγώ τα είπα και μετά πούλησε και την ΑΕΚ. Αγόρι μου, εδώ μιλάμε για έναν. Μιλάμε για παράγοντα, ο οποίος κάνει ό,τι γουστάρει και τον έχουν Θεό. Τι έκανε δηλαδή. Έριξε μια ομάδα τότε που ήταν απέσιο Άρης, αν θυμάστε το 14. Πήρε αυτός προτεραιότητα γιατί ήξερε ότι θα αλλάξουν και οι νόμοι και δεν θα μπορεί να ανέβει ξανά. Την έριξε, την πήρε τζάμπα. Την πήρε τζάμπα μετά δύο χρόνια. Την πήρε τζάμπα. Στάσου λίγο. Την πήρε τζάμπα μετά δύο χρόνια. Όμορφα, ωραία. Παίρνει και κύπελο. Παίρνει φέτος πέτσι το πρωτάθλημα. Όμορφα και ωραία. Του κάνουν και γήπεδο. Και ας κοστούσε 300 εκατομμύρια ευρώ. 250 πόσο κοστούσε. Και φράγκο δεν έχει ρίξει μέχρι στιγμή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και αυτό που είπε και ο Χρήστος. Και αυτό που είπε και ο Χρήστος. Αν ο Σαββίδης έχει βάλει 100-130 εκατομμύρια ευρώ, αυτός να έβαλε 3, 4, 5, 7, 10. Παραπάνω δεν έβαλε. Κατάλαβες τι γίνεται. Όλα αυτά, όλα αυτά, Τάσο, ξέρεις γιατί γίνονται. Γιατί γίνονται. Πες μου. Γιατί έχουμε την ατυχία η έδρα του ΠΑΟΚ να είναι η Θεσσαλονίκη. Από ποιο θέμα ατυχία. Από ποιο θέμα ατυχία. Ότι αν ο ΠΑΟΚ ήταν στην Χαβούζα, στην Αθήνα, θα είχε πάρει έως τώρα 30 πρωταθλήματα. Μα άμα δεις σε όλη την Ευρώπη το ποδόσφαιρο και σε όλο τον κόσμο, ειδικά στην Ευρώπη, οι ομάδες που έχουν τα περισσότερα πρωταθλήματα δεν είναι καν από την πρωτεύουσα, ας πούμε. Στην Αγγλία είναι η Μάντσεστερ και η Λίβερπουλ. Έτσι, που δεν έχουν καμία σχέση. Στη Γερμανία είναι η Μπάγερ. Έτσι. Στην Ιταλία είναι η Γιουβέντους που είναι αλλού. Καμία σχέση με τη Ρώμη. Αυτό γίνεται μόνο εδώ. Εγώ τους έλεγα σήμερα, τους εξηγούσα ότι αν ζούσε ο Πάμπλο Σκομπάρ και έβλεπε αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, ναι, και τώρα ήταν εδώ, ο Πάμπλο Σκομπάρ αν ζούσε στην Ελλάδα θα ήταν. Ωραία. Μιλάμε για την Αγγλία που η Θάτσερ, αν θυμάσαι, 5 χρόνια βρήκε τα καρύδια και τους άφησε εκτός Ευρώπης, όλες τις αγγλικές ομάδες, αν θυμάμαι καλά, για να πατάξει το χουλιγανισμό. Ναι, μιλάμε, για την Ιταλία, μιλάμε για την Ιταλία που οι Ιταλοί δικαστές που λέμε η μαφία της Ιταλίας και η μαφιόζη Ιταλία και τόλμησαν. Και μπράβο τους να ρίξουν τη Γιουβέντους και τη Μίλαν. Γιουβέντους και Μίλαν. Πρόεδρο τον Μπερλουσκόνη, έτσι. Ακόμα μιλάμε και για την Τουρκία, η οποία τιμώρησε παραδειγματικά και προέδρους, έκλεισε φυλακή. Και τώρα που έπεσε η καρέκλα στο μάτς με τη Μπεσίκτας, με ποιο ήταν, Μπεσίκτας με μία ακόμα. Με τη Φενέρ. Με τη Φενέρ Μπαξέ, μπράβο. Έπεσε καρέκλα στον άνω στο 60 λεπτό, τον έκαναν, τον άνοιξε το κεφάλι, τον κάναν αράματα και είπανε άδειο το γήπεδο και συνεχίζει το αγώνας. Τους Τούρκους που τους λέμε απολύτης, τους Μόγκολους αγράμματους, μας βάζουν τα γελιά σε αυτά. Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πρέπει να φύγει το πρωτάθλημα από την Αθήνα ποτέ. Α, το κατάλαβες. Το πιάσες το νόημα, φίλε μου. Το πιάσες το νόημα. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Και τι θα γίνεται αυτή η δουλειά, θα γίνεται. Ξέρω, δηλαδή, άμα είναι, ας φύγουμε ρε φίλε. Τώρα, ας φύγουμε από το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάμε να παίξουμε στην Τώρα που ρώτησες. Στην Βουλγαρία, στην Κίνα, πού να πάμε να παίξουμε, άμα είναι. Τώρα που ρώτησες τι θα γίνει, όσοι μας ακούνε, ξέρεις τι είπανε. Τι είπανε, αυτομάτως, έτσι, πώς το λένε, αυθόρμητα. Τι είπανε. Τι σου ήρθε τώρα που άκουσες τι θα γίνει. Τίποτα. Εμένα μου ήρθε αυτό που είπε ο Τουρσουνίδης. Όταν μου λες τι θα γίνει. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται αλλιώς. Όταν παίζεις με την νοημοσύνη μας. Έτσι, όταν μας κοροϊδεύεις μες στα μάτια μας. Όταν μας κλέβεις μπροστά στα μάτια μας. Τι πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να αντιδράσω εγώ και να πω, εντάξει ρε φίλε, όλα τα θέλετε στην Νότια Ελλάδα κάτω στην πρωτεύουσα. Ωραία. Και εμείς εδώ πέρα θα είμαστε οι πρωθυπουργοί της Βορείου Ελλάδος. Τελείωσε. Τελείωσε. Και μην μου πείτε ότι χωρίζουμε την Ελλάδα εμείς τα δύο.
Εντάξει. Όχι, την Ελλάδα... Το ποιο χωρίζει την Ελλάδα, στα... Μένα... Είναι Ελλάδα στα δύο το ξέρουμε. Είναι υποκριτές. Και οι μεγαλύτεροι υποκριτές και τα μεγαλύτερα τομάρια, έτσι θα το πω, είναι οι πολιτικοί της Βορείου Ελλάδα που, που κατεβαίνουν κάτω ανεξαρτήτου κόμματος. Είναι τα μεγαλύτερα τομάρια. Είναι αυτοί που έχουν κάνει. Μην χαρακτηρίζεις τώρα, εντάξει. Δεν είπα ονόματα. Ναι, εντάξει. Τι μη χαρακτηρίζεις. Okay. Πιάσε ένα πολιτικό από εκεί πάνω που είναι normal. Που έχει κάνει κάτι καλό για τον τύπο. Εντάξει, εγώ προχθές... Έχουμε πολύ πίκρα μέσα μας και δύο κουβέντες παραπάνω να πούμε δικαιολογημένα για όλους τους παοξίδες. Αλλά τέλος πάντων, μην λέμε τώρα προχθές, ό,τι να είναι γίνεται. Όταν βγήκε η απόφαση και μετά, κάποιος, δεν θα πω όνομα, που ήταν και μέσα στον ΠΑΟΚ, πάρα πολύ κοντά και εκλέχτηκε ως πολιτικός, ναι, από τους παοξίδες. Χίλια τα εκατό. Δημοκρατία ήταν. Ναι, ναι, ναι. Βγήκε και είπε άδικο το πρωτάθλημα που το παίρνει. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Εδώ ο πού είναι ο ευρωβουλευτής, ο παλιός πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Επειδή ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας, γαργάρα όλοι. Ξεχάσανε το πόσο τους βοήθησε ο Ιβάν Σαββίδης με τα χρέη τους, με τις οικονομικές εκκρεμότητες που είχαν. Πού είναι αυτόν τον άνθρωπο να βγουν και να τον βοηθήσουν να κάτσουν στο πλευρό του δίπλα και να τοποθετηθούν. Αλλά όλα είναι οικονομικά συμφέροντα και όλα είναι για την κουτάλα. Αυτό δεν αποδείχτηκε. Ποιος τον έβαλε μέσα, τον ΘΙΤΑΖ μέσα στη Νέα Δημοκρατία και τον έκανε ευρωβουλευτή? Ποιος τον έβαλε? Μήπως τον έβαλε ο Μίστερ Μπιν της Νέας Δημοκρατίας? Μήπως τον έβαλε ο άλλος, ο γυρολόγος, ο Μπουμπούκος? Ποιος τον έβαλε? Ανοίξαμε μεγάλη κουβέντα. Ποιος τον έδωσε τόσες χιλιάδες ψήφους? Μήπως τον έδωσαν, μήπως τον ψήφισαν, οι Ολυμπιακοί? Μήπως τον ψήφισαν οι πολίτες του Πειραιά? Μήπως τον ψήφισαν οι δημότες? Μήπως τον ψήφισαν οι δημότες της Αθήνας? Άντε, γεια σου Τάσο. Κλείσε. Λοιπόν, καλό βράδυ. Έγινε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε. Έγινε, την κουβέντα την ανοίξαμε. Ελπίζω να πάρει κι άλλος κόσμος και να το συνεχίσει. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Πάντως, για χαρά. Αυτό που έλεγες πριν για τον πρώην πρόεδρο. Ο πρώην πρόεδρος δεν μίλησε για θέματα που αφορούσαν την θητεία του στην προεδρία της ΠΑΕ. Τώρα θα μιλήσει για αυτά. Εντάξει, Στέλιο, να σου πω κάτι. Δεν περιμένω να ακούσω. Αν περιμένω, Στέλιο και Χρήστο και φίλοι ακροατές από κάποιον να αντιδράσει πολιτικά για το θέμα του ΠΑΟΚ, είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι γιατί? Και φωτογραφίζω, ναι, το Θοδωρή Σαγοράκη. Γιατί πέρασε και σαν ποδοσφαιριστής από τον ΠΑΟΚ. Ένιωσε το καμίνι της Τούμπας. Ένιωσε το πετσί του ΠΑΟΚ δίπλα του. Ξέρει τι σημαίνει, ξέρει τι αντιπροσωπεύει ΠΑΟΚ. Τα έζησε από κοντά χρόνια. Πέρασε σαν παράγοντας, πέρασε σαν πρόεδρος. Αποθεώθηκε, λατρεύτηκε, θεοποιήθηκε αυτός ο άνθρωπος. Βολεύτηκε. Βολεύτηκε, ναι, με τον Ιβάν Σαββίδη και παίρνει ένα κάρο χρήματα και καλά κάνει και τα παίρνει. Καλά κάνει και τα παίρνει, να πάρει και παραπάνω. Αλλά βοήθα. Στήριξε τον ευεργέτη σου. Πολέμησε, δώσε το δικό σου αγώνα, κράτα την αξιοπρέπειά σου για αυτό που σε έκανε να είσαι εκεί πέρα πάνω. Αν όχι εξ ολοκλήρου, κατά πάρα πολύ, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό. Τώρα θα μου πεις δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Ναι, μπορούσε, αλλά αυτό ακολούθησε. Και αυτό που ακολούθησε να κάνει, κάποιοι τον ψήφισαν και κάποιος τον τοποθέτησε εκεί. Επί Σαμαρά, αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, που παρακαλούσε τον Ιβάν Σαββίδη με κυβέρνηση Σαμαρά Νέας Δημοκρατίας να πάρει τη ΣΕΚΑΠ. Να μην την πάρει Τούρκος επιχειρηματίας. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ναι, ορίστε. Πάμε διάλειμμα. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Λίμπερο 107,4, ασπρόμαυρες πτήσεις. Με τους Τάσο Τρέγια και Στίβο Παντονίου να είναι πίσω από το μικρόφωνο και καλεσμένο εδώ το Χρήστο για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά. Και τον Βασίλη Καβαδέα να είναι στην κονσόλα του ήχου και είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας βοηθάει να είμαστε στον αέρα. Να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου 2310 287 και 3 οχτάρια, μέσω κινητού 6945 287 και 3 οχτάρια και για τους πιο ντροπαλούς μέσω SMS, FM και NO το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει κι άλλος ένας τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε να μπαίνετε στην ομάδα μας στο Facebook, στις ασπρόμαυρες πτήσεις. Είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία.
στο λογαριασμό σας μέσα. Πάτε πάνω αριστερά στο πινακάκι, πληκτρολογείτε με ελληνικούς χαρακτήρες ασπρόμαυρες πτήσεις. Ευθύς αμέσως βγαίνει η ομάδα. Κάνετε το έτοιμά σας, το κάνουμε αποδεκτό και έτσι έχετε κι εσείς τη δυνατότητα να έχετε καθημερινή ενημέρωση από την ομάδα μας για το τι γίνεται για την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά και να εκφράζετε τις δικές σας απόψεις, τα δικά σας post. Πινακάκι, αναζήτηση, ασπρόμαυρες πτήσεις, γίνεται το έτοιμο δεκτό και μεγαλώνει κι άλλο η παρέα μας. 11.250 και πλέον τα μέλη των ασπρόμαυρων πτήσεων στο Facebook και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη. Λα Κορούνια, Μπαρτσελώνα 2-2-2-3. 2-3 στο 84 η Μπαρτσελώνα παίρνει εκ νέου το προβάδισμα. Από πάνω ο Γάνδη, Σταντάρ Λιέγης 1-2. Μπελγράνο, Κολόν, Σανταφέ 1-0. Τωρίνο, Λάτσιο 0-1. Ατλέτικο Μινέιρο, Κορίνθιας 0-0. Μπαΐα, Ατλέτικο Παραναένσε 0-0. Σεάρα, Φλαμέγκο 0-2. Φλουμινένσε, Σαο Πάολο 0-1. Παλμέιρας, Σαπεκοένσε 0-0. Παρανά, Σπορτ Ρεσίφε 0-2. Παρίς Σεν Ζερμέν, Κινγκ Καμπ 0-1. 20 φράγκα, παιδιά, δίνει αυτό. Στον ΟΠΑΠ, αν παραμείνει. Τα ακούς, Νικόλα? Εκεί στην Ηλιούπολη. 20 φράγκα, αν παραμείνει. Παρίς Σεν Ζερμέν, Κινγκ Καμπ. Αυτή δεν ήταν που είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ δύο φορές. Αν θυμάμαι καλά. Ναι, καλά 0-1, 20 φραγκάκια. Όποιος το έχει επιλέξει και αν λήξει έτσι. Μόλις τώρα Γάνδη Σταντάρ Λιέγης 1-3. Μπελενένσες Μπράγκα 0-0. Κολοράντο Ορλάντο Σίτι 0-0. Ατλέτικο River Plate Λίβερπουλ Μοντεβιδέο 5-0. Προγκρέσο Πενιαρόλ 0-1. Ράμπλα Τζούνιος Τορκέ 2-1. Και μόλις τώρα Λεωνές Πατριώτας 1-1. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ, εδώ και το ουζερίμιζε το πολύ ο Ζήκος της Τούμπας. Πανδεσία γεύσεων από μεγάλη ποικιλία κρεατικών, από φρέσκων θαλασσινών. Περιμένω να τις απολαύσετε με την παρέα σας, συνοδευόμενες από πλήρη γκάμα ποτών και special, εκλεκτούς, μοναδικούς, σπάνιους μεζέδες που δεν έχετε γευτεί στο Ζήκο της Τούμπας. Προσιτές λαϊκές τιμές, φροντίδα για τον πελάτη, ποιότητα στα εδέσματα, ζεστός και ευχάριστος ο χώρος, γρήγορη εξυπηρέτηση είναι οι λόγοι που σας οδηγούν στην Ανατολική Στράκης 63. Στην κάτω Τούμπα, στο Ζερίμι Ζωδεπολείο, ο Ζήκος της Τούμπας. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2311-242-153 για ρεζερβέ, αλλά και για να κάνετε την παραγγελία σας για το σπίτι. Χρόνος παράδοσης 20 με 30 λεπτά. Πάτε Ανατολική Στράκη, δηλαδή από την ώρα 63 από την ώρα της παραγγελίας σας, μετά από 20 λεπτάκια και παίρνετε τα special εδέσματα και τους εκλεκτούς μοναδικούς σπάνιους γευστικά μεζέδες. Τρέχουν δεσάλια σου πάλι, Παπαντονίου, και τα χάσει κανένα κιλό, σου είπα. Λέει, το βραδινό φαγητό δεν κόβεται εύκολα. Κόβεται, εδώ το σεξ κόβεται. Το βραδινό φαγητό δεν κόβεται. Α, τα λέει και η Θεοπούλα, δεν κόβεται το σεξ. Θα κοιτάξει το κόψει το βραδινό φαγητό, γιατί πόσο, 24? Ναι. Εντάξει, βλέπω. Κοίτα, με αδικούσε η χθεσινή φωτογραφία που σε έστειλα. Ναι, εγώ δεν σε έχω σε φωτογραφία. Σε έχω ζωντανά εδώ πέρα και βλέπω ότι έχει παραπάνω κιλά. Εντάξει. Δηλαδή. Μπόι είναι. Εγώ βλέπω βυζάκια. Κοίτα, ξέρεις τι λένε. Βλέπω σωσιβιάκια. Ακούς. Και δεν είναι boy. Τι boy, πού θα πάει. Για να φύγει αυτό πρέπει να γίνει 4,5 μέτρα αυτός. 2-4 η Μπαρτσελώνα μόλις τώρα. 2-4 η Μπαρτσελώνα. Για πες. Άντρες με κυλίτσα, σαν γλυκιά καραμελίτσα λένε. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό να ξέρεις για τις γυναίκες η καραμελίτσα. Για καληνυχτάκι δεν. Αυτό μας πάρει ο Δαντέλλας τώρα. Ο Δαντελάκιας μας πάρει. Να ακούσει καμιά καραμελίτσα και μας πάρει ο Δαντελάκιας ο Γάβρος. Ευελπιστώ να μην ακούει. Γιατί άμα ακούει θα σηκωθώ να φύγω. Ένα μπράβο, θα έχουμε θεματάκι τώρα. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι τα καλά εργαλεία θέλουν καλά σκέπαστρα. Είναι μια πολύ καλή ατάκα. Ναι. Αυτή και κάτω από τις μεγάλες πέτρες κρύβεται μεγάλο φίδι. Κάτω από μεγάλο βράχο, μεγάλο φίδι κρύβεται. Ναι, ναι. Καλή ατάκα και αυτή. Αλλά δεν ξέρω. Θα τα μάθουμε όμως, θα τα γκουγκλάρουμε. Έχει το νου σου. Λοιπόν, μεγάλο κράξιμο, παιδιά. Έπεσε ιδίως στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο Καραϊσκάκι. Παρά το ότι ο Ολυμπιακός κέρδιζε με 4-0, το Πανετολικό με τον Πανετολικό δεν έπαιζε. Ναι. Ξεκίνησε ένα μπαρά συνθημάτων από την εξέδρα των εργαζομένων της ομάδος του Ολυμπιακού κατά των ποδοσφαιριστών. Ακούστηκαν πάρα πολλά συνθήματα. Αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό. Πάρτε κανένα τηλέφωνο στο Τσουκαλά σήμερα και πείτε τα, γιατί παίρνετε, για να σας κάνει κανένα άντεγια.
για αρκετά λεπτά ακολούθησε το βγάλτε τις φανέλες και φύγετε από εδώ, αλλά και το θρύλε θυμίσου πρωταθλητή σε θέλουν ακόμα και νεκρή σου και όποιος δεν μπορεί να πάει ένα κουκουρούκου. Αρκετός κόσμος από το υπόλοιπο γήπεδο, οι πελάτες, αντέδρασε με αυτά τα συνθήματα και αποδοκίμασε με τη σειρά του. Υπήρξε ένας μίνι εμφύλιος δηλαδή σήμερα στο Καραϊσκάκι. Παρά με όλα αυτά, μπροστά στη θύρα 7 υπήρχε ένα πανό από την έναρξη του αγώνα, όχι μετά τις αντιδράσεις που έγιναν στο δεύτερο, το οποίο έγραφε «Παίκτες ανάξι για τον Ολυμπιακό, λάθος που σας φέραμε να παίξετε εδώ». Αλλιώς ανεβόμαστε τον Ολυμπιακό. Παίκτες είστε για κλωτσιές, είστε εδώ για διακοπές. Όπου, όπου, αναμπουμπούλα, αναμπουμπούλα, εμφύλιος, εμφύλιος εκεί στο λιμάνι. Πάντως οι παίκτες φταίνε ή αυτοί που τους διάλεξαν και τους έφεραν εδώ. Εγώ, θα, άμα ήμουν ας πούμε φίλαθρο του Ολυμπιακού, θα κατηγορούσα αυτούς που τους έφεραν, όχι τους παίκτες που ήρθαν και παίζουν. Κοίταξε. Ναι, έτσι δεν είναι, Χρήστο. Οι παίκτες δεν πήραν το κτέλ και πήγανε στο λιμάνι. Ψάρι πάντα βρωμάει από το κεφάλι. Αυτό ακριβώς. Δεν ήρθε ο άλλος μόνος του και πήγε, λέει, θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Κάποιος τον έφερε και παίζει εδώ πέρα. Π.χ. για το Μιραλάς, ήταν μια επιλογή κάποιου συγκεκριμένου. Mm-hmm. Πάμε λίγο στις γραμμούλες. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σου, Λάρετε. Τα έμαθες τι γίνεται εκεί στο λιμάνι, χαμός λέει σήμερα. Ναι, και η όμορφη αθηναϊκή μας Κυριακή έλεγε ότι πρέπει να είναι περήφανη γιατί παίξανε 6 ελληνάκια. Έτσι. Έτσι είπανε. Ναι, ναι. Και ότι έτσι θα συνεχίσει του χρόνου, γιατί ο προπονητής που βλέπει κρίνει ποιοι αξίζουν και μάλλον θα πάνε με τα Ελληνόπουλα. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω σφίγγουν τα πράγματα οικονομικά και σφίγγουν γενναία. Ακριβώς. Τώρα, η διαδικασία είναι ότι πραγματικά στεναχωρέθηκα. Εδώ και 2 εβδομάδες ο Μήνος έχει αποκλειστεί από την Αθηναϊκή Κυριακή. Τον έχουν κόψει γιατί δεν τους άρεσε καθόλου. Έχουν ένα ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που λέγεται Περικλής Μακρής, ο οποίος μόνο που δεν έκλαιγε για το 3-0 επί του Παναθηναϊκού. Επειδή κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Επειδή ήταν μεγάλο ευρύ το σκορ και δεν το άξιζε ο Παναθηναϊκός. Έτσι είπε. Ναι. Αυτός είναι ρεπόρτερ, αυτός ο Βιτάμ είναι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Ναι, μπράβο. Ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ της Αθλητικής Κυριακής. Της Αθλητικής Κυριακής, μάλιστα, βέβαια, γιατί δεν μπορεί να είναι ρεπόρτερ του, μάλιστα, ΠΑΟΚ ο κανονικός. Δεν ξέρω αν είναι και Παναθηναϊκός, δεν ξέρω τι ομάδα είναι. Πάντως σίγουρα δεν είναι ΠΑΟΚ. Και αυτός ο κύριος Μακρής Περικλής είναι αυτός που θέλουν να παρουσιάζει τον ΠΑΟΚ και όχι ο κύριος Μήνος. Καταλαβαίνετε τι παιχνίδια παίζονται. Δηλαδή τον Μήνο το διώξαν. Όχι. Επειδή κάτι ψιθυρίσανε στην αρχή για το ότι η ΑΕΚ μαθηματικά έχει πάρει το πρωτάθλημα, έστειλε ο Μήνος ένα μήνυμα σε έναν από τους δύο, τους παρουσιαστές, ότι έχει γίνει την Παρασκευή η προσφυγή στο τελευταίο στάδιο που μπορείς να πας και ότι ακόμα δεν έχει βγει το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και αυτό το ανέφεραν, ότι ο Μήνος μου έστειλε μήνυμα, είπε. Μάλιστα. Έτσι τον επιτρέπουν. Που, αν πάρεις τα κινητά τα οποία έχουν χαμηλωμένα κάτω από τον πάγκο στην Αθλητική Κυριακή ολονών αυτών των κυρίων που τους πληρώνουμε εμείς και οφείλουν να έχουν μια αντικειμενικότητα και μια ίση μεταχείριση σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους φιλάθλους, γιατί εμείς τους πληρώνουμε πραγματικά, θα δεις από ποιους και τι χρώματα έχουν τα μηνύματα που πάνε και από ποια βανάκια μέσα έρχονται όλα αυτά τα μηνύματα. Μα δεν είναι τυχαίο ότι την προηγούμενη Κυριακή που φτιάχνανε το κλίμα για το δικαστή, φέρανε από τις ακαδημίες ΑΕΚΣΗ να έχει το μονοπόλιο και να λέει ότι αξίζει η ΑΕΚ και άξιζε και αξίζει η ΑΕΚ να είναι η πρωταθλήτρια. Και ουσιαστικά είχε μονόλογο, έτσι. Ναι. Ήτανε το συγγνώμη, γιατί την προπροηγούμενη Κυριακή ο Μήνος είχε φέρει εδώ από Θεσσαλονίκη τον Κωνσταντινίδη και τον Κυριάκο Κυριάκο. Πώς το λένε? Τον Κυριάκο Κυριάκο και τον Κωνσταντινίδη. Mm. Αυτούς τους δύο. Τον Κυριάκο Κυριάκο, που ουσιαστικά δημιούργησαν ένα κλίμα και κοιτάξτε πόσο γρήγορες αντιδράσεις έχει ο οργανισμός ΑΕΚ. 10:30 ξεκίνησε αυτή η συνέντευξη μέχρι τις 11. Ναι. Στις 11:30 είχε βγει ανακοίνωση της ΑΕΚ.
μέσα σε μισή ώρα, μόλις τελείωσε η συνέντευξη, σε 11.30 είχε βγει ανακοίνωση. Και μιλάμε για ένα κρατικό κανάλι, έτσι. Είναι αποτελεσματικότατοι, είναι επαγγελματίες, πραγματικά δηλαδή, εκεί τους παραδέχομαι. Όχι, δεν είναι επαγγελματίες ούτε αποτελεσματικότητα. Επαγγελματίες είναι στο να δημιουργούν κλίμα. Είναι πάρα πολλά μεγάλα τα συμφέροντα, θα το πω έτσι γενικά για να το καταλάβουν όλοι. Να μην μπω σε λεπτομέρειες και κινδυνολογήσουμε, κατάλαβες. Είναι πάρα πολλά μεγάλα τα συμφέροντα και μπαίνουν πάρα πολύ στο τρυπάκι να βουτήξουν το δάχτυλο στο μέλι. Κατάλαβες. Μα είναι επαγγελματίες στο να μπορούν να προκαλούν και να επιβάλλουν αυτό που θέλουν. Είναι επαγγελματίες σε αυτούς που έχει την κυριαρχία. Εδώ σε αυτόν που θέλω. Είναι κυρίαρχος. Εδώ σας θέλω τώρα. Έχουν τέτοια επιστημοσύνη, ξεπερνάνε τον Ολυμπιακό σε αυτό, και θέλει να προσέξουμε πάρα πολύ να μην πέσουμε στη λούμπα. Αυτή τη στιγμή ξέρουν ότι δεν είναι δυνατότεροι από μας. Ο μόνος τρόπος για να έχουν αγωνιστικά. Το πάνω... Αγωνιστικά. Ακριβώς. Ο μόνος τρόπος για να έχουν το πάνω χέρι είναι να δημιουργήσουν συνθήκες που να κάνουν ζημιά έξω αγωνιστικά. Λοιπόν, εμείς η μόνη ζημιά που μπορούμε να πάθουμε είναι από τον ίδιο μας τον εαυτό. Αν δεν το καταλάβουμε και πέσουμε στη λούμπα του ότι με βαράς σε βαράω, λοιπόν, το έχουμε δει χιλιάδες φορές. Όταν βαριόμαστε μεταξύ μας, ο ένας βαράει τον άλλον, ο ένας χαϊδεύεται, ο άλλος πάει στον πάτο. Σωστά από μιλάς. Τις τιμωρίες. Πάρα πολύ σωστά μιλάς, αλλά ποιος θα μπορέσει να το μεταφέρει αυτό που λες, το οποίο είναι το σωστό και αυτό που πρέπει να γίνει, στους 17.500 με 20.000 κόσμο φίλου του ΠΑΟΚ, που θα είναι σκασμένοι, αγανακτισμένοι με την αίσθηση της αδικίας, της κλοπής του πρωταθλήματος μέσα τους και θα πάνε να πολεμήσουν για να πάρουν ένα κύπελλο ακόμα. Ποιος θα μπορέσει να το μεταφέρει αυτό και αν το μεταφέρει, πώς θα μπορέσει να το μεταλαμπαδεύσει, να το περάσει μέσα στον εγκέφαλο των 20.000 παοξίδων που θα βρεθούν εκεί. Μπορείς να μου πεις. Είπες κάτι πολύ σημαντικό προηγούμενα. Είπες ένα πολύ σημαντικό λόγο. Ότι τη ζημιά δεν έχει λόγο για ένα κυπελάκι. Η ζημιά έχει λόγο για του χρόνου. Φυσικά. Γιατί αν θέλουμε να πάρουμε πρωτάθλημα, θα κάνουμε την καταστροφή πριν καν ξεκινήσει. Βεβαίως. Αυτό πρέπει να αναλογιστούμε. Βεβαίως. Και το δεύτερο είναι ότι αυτοί που θα προσπαθήσουν να κάνουν οτιδήποτε, πολύ 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 σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι μπορεί να έχουν απλά χρώματα χωρίς να είναι. Σωστό. Να έχουν φορέσει φανέλα χωρίς να την υποστηρίζουν. Αν λοιπόν πάει έτσι το πράγμα, να είσαι σίγουρος ότι θα αυτοπροστατευτούμε. Αν πάει, μας είπανε, τους είπαμε και πάμε να κάνουμε το τζαμπουκά, τα πράγματα είναι επικίνδυνα έως και τραγικά. Εύχομαι να γίνει αυτό που έχεις πει εσύ. Το εύχομαι πραγματικά ολόψυχα. Θα δούμε. Θα δούμε γιατί ακόμα υπάρχουν μέρες. Υπάρχει και μια γιορτή την Κυριακή που μας έρχεται. Μα συγγνώμη δε εσύ φιλάτη. Δεν βλέπεις ότι η ΑΕΚ δημιουργεί κλίμα. Πρόσεξε. Βέβαια. Πρόσεξε. Ξεκινάει με δηλώσεις μπαρκ. Ξεκινάει με αναρτήσεις βράνιες που βρίζουν τον ΠΑΟΚ, βρίζουν το ένα το άλλο. Ξεκινάει με άλλες ανακοινώσεις που λένε 3 γκολ θα είναι λίγα, το λιγότερο στον τελικό. Βγαίνει η ανακοίνωση της Floriginal. Ξαναβγαίνει ναι, νέα ανακοίνωση. Όχι, πριν βγει το Βασιλιάδη. Ναι. Πρώτα βγαίνει και λέει μη πατήσει το πόδι του στην Ομόνια, μπαοξής. Ναι, θα, κυτρινήσει, βασιλιά, θα κυτρινήσει η πόλη από τις 12 η ώρα στην Ομόνια, ενώ το σχέδιο της αστυνομίας είναι παραδοσιακά κάποια μερίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ να φύγει από την Ομόνια. Να μαζευτούν στην Ομόνια και να πάνε στο γήπεδο. Δηλαδή στην ουσία αυτοί εκεί στην Original θέλουν να αλλάξουν το πρόγραμμα της αστυνομίας. Μα πώς θα γίνει. Για να διαφυλάξουν την ακεραιότητα, τη σωματική ακεραιότητα των φιλάθλων. Και βγαίνει, ναι, και υπάρχει αντίδραση κατά της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, η οποία είναι γελία και γελάνε και οι πέτρες.
και με περίσσιο θράσος και λες και είναι ρε παιδί μου ο Τζανετάκος τους, βγαίνουν και κάνουν μια υποτιμητική ανακοίνωση κατά του Υπουργού Βασιλιάδη, η οποία ρε φίλε εγώ αν ήμουν Βασιλιάδες θα είχα παραιτηθεί την επόμενη μέρα. Ντράπηκα που τη διάβασα εγώ, δηλαδή λέω δεν είναι δυνατόν να μιλάνε και να αναφέρονται στον υφυπουργό της κυβερνήσεως του αθλητισμού κατά αυτόν τον τρόπο, να το μειώνουν τόσο πολύ, τόσο πολύ ρε φίλε. Σου λέω, ένιωσα ότι είναι ο Τζανετάκος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και για όσους δεν ξέρετε, για τους μικρότερους που ακούτε, ο Τζανετάκος ήταν ο καρπαζοής πράκτορας των ελληνικών ταινιών της κωμωδίας. Για όσους δεν το ξέρετε. Απλά είναι, αυτοί είναι οι νεόπλουτοι. Γιατί εμάς μας χρεώνανε για νεόπλουτισμό. Ναι. Αυτοί λοιπόν είναι οι νεόπλουτοι και φαίνεται ξεκάθαρα το πόσο θρασίτητα έχουν σε οτιδήποτε κάνουν και το πόσο απαιτητικοί είναι, λες και είναι όλος ο κόσμος δικός τους. Και επειδή υπάρχουν παοξίδες στην Αθήνα, τι θα τους κάνουν, θα τους βάλουν μέσα σε πούλμαν για να τους πάνε εκεί? Δεν θα μπορούν να πάνε δηλαδή? Πολλές χιλιάδες παοξίδες υπάρχουν στην Αθήνα. Φυσικά, μόνο αυτοί υπάρχουν στην Αθήνα, δηλαδή πώς τη βλέπουν? Οι άλλοι είναι 5 εκατομμύρια, έτσι λέει ο παππούς. Οι άλλοι είναι 5 εκατομμύρια, αυτοί είναι οι πόλοι τους. Θέλω να δω τι άλλο θα πει ο καθένας. Να είσαι καλά. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρετ. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα. Γιάννης από Αθήνα, από Ελληνικό. Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε. Τι γίνεται? Καλά, ρε Γιάννη, την παλεύω. Ο κύριος, ναι. Εδώ πέρα, για την Αθήνα. Ναι. Πολύ πιο χιλιάδες. Δεν μπορεί να καταλάβει για πόσο. Είμαστε εδώ, παοκτζίδες. Όχι, κανονικά. Και εμείς, Ομόνια, 2 η ώρα. Κανένα πρόβλημα, Τάσο. Γιατί θα γίνει κίτρινη, λέει, κίτρινο-μαύρη Ομόνια. Έτσι λένε. Κανένα πρόβλημα. Κανένα απολύτως πρόβλημα και θα το καταλάβουν. Δεν θέλω να πω τίποτα, ούτε θέλω να ξέρεις απλά. Κανένα πρόβλημα. Από την Ομόνια δεν ξεκίναγε όταν και αν παίζαμε εδώ στην Αθήνα εδώ πέρα η πορεία του ΠΑΟΚ. Από την Ομόνια θα ξεκινήσει. Όχι, εγώ μένω, ρε Γιάννη, δεν ξέρω αν διάβασε την ανακοίνωση κατά του Βασιλιάδη. Τι ανακοίνωση, ρε εσύ, Τάσο μου. Δηλαδή, πρόσεξε. Εδώ ετοιμάζουν, μιλάμε τον Μπάγεβιτ να τον κάνουν πρόεδρο της ΕΠΟ. Στην ΕΠΟ, έτσι είναι ένα πρωτοσέλιδο. Το διάβασες αυτό. Το διάβασε. Φαντάσου δηλαδή πόσο πάνε μιλάμε να πώς το λένε, απλώς να πλοκάμια. Τι να πούμε τώρα. Αυτό που βέβαια πρέπει να πονηρε... πρέπει μιλάμε τη δικιά μας. Εντάξει. Βάλε και εσύ ρε φίλε, τον... είναι σαν να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ βάζει τον Άγγελο Αναστασιάδη να γίνει πρόεδρος στην ΕΠΟ. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Ή οποιονδήποτε. Πάντως πώς είναι αυτά τα πράγματα, πώς έρχονται τα πράγματα. Έτσι. Πώς έρχονται τα πράγματα. Όταν... ξύλο στην Καλυθέα, από οπαδούς στη ΣΑΕΚ, ξύλο, ξαφνικά να μιλάει υπέρ των οπαδών, να τους λέει μπράβο για το ένα το άλλο και να γίνεται τώρα και υποψήφιος πρόεδρος της ΕΠΟ. Πόσο υποκρισία αρετά σου αυτήν την ομάδα. Γιάννη, αυτοί είναι οι νεοεπιστήμονες, οι κίτρινοι όμως, όχι οι κόκκινοι. Α, ναι, γιατί οι άλλοι έχουν, γιατί είναι πολύ πιο καλύτεροι. Αυτοί δεν είναι που γράφανε πριν μερικά χρόνια στα πανό ότι τα πρωταθλήματα παίρνονται στο χόρτο και όχι στα δικαστήρια. Ναι. Και ακόμα και σήμερα τα γράφουμε. Ότι ο κύριος μιλάμε... Μελισανίδης ήθελε, επειδή είμαι, πώς το λένε, επειδή είμαι δίκαιος και είμαι απόλυτος, εγώ θέλω να μην παίζω στην έδρα και αν ήμουν εγώ αυτός που είχα την έδρα θα πήγαινα να παίξω αλλού, γιατί είναι ο φιλότιμος και σωστός. Τα ξέχασε τώρα. Όχι, εδώ υπάρχει μια επιληπτική μνήμη εδώ στην Αθήνα, ξέρεις, από, μπορεί να μας πω το τέτοιο, πώς το λένε, να μας γραντίζουν κιόλας και ξαφνικά να μην θυμούμαστε. Δεν τα ξέχασε φίλο μου. Απλά είναι αυτό που είπαμε τώρα, είναι ο Χαλίφης. Τίποτα ρε φίλε. Πάνε κάτω, ρίξου 3 τεμάχια, πάρε το κύπελο και μην πας στην απονομή, σήκω φύγε. Κοίταξε να δεις, Τάσο, το είδαμε και σήμερα. Σήκω φύγε. Μιλάμε ο ΠΑΟΚ να χάσει. Δώσ' το γραμμένο να το κρατάει μόνος του και να το κοιτάει, να βγει φωτογραφία selfie. Όχι, εγώ σου λέω ένα πράγμα. Σήμερα δεν περίμενα να μιλάμε το στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ. Έλα που μιλάμε αυτήν που λέμε τύχη. Τι στραβοπάτημα, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά δεν έχασε πουθενά. Μόνο η Τρίπολη τον κέρδισε αγωνιστικά.
Ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν την τρελή πορεία του ΠΑΟΚ. Και αγωνιστικά η Τρίπολη, να μην τρελάθουμε τώρα. Υπήρχαν κάποιοι άλλοι παράγοντες που κέρδισε η Τρίπολη. Εκτός που να βάλουμε την ψυχολογία των παιχτών. Εννοείς ότι επηρεάστηκαν οι ποδοσφαιριστές από την περιραίους ατμόσφαιρα. Ναι, επηρεάστηκαν γιατί έγιναν όλα τα προηγούμενα. Αυτό πήγα να πω, ότι σου σταμάτησαν αυτή την τρελή πορεία με 16 συνεχόμενες νίκες που είχες σε όλες τις διοργανώσεις της Ελλάδος. Με δόλιο τρόπο. Από ένα χαρτάκι, εγώ μια σερβιέτα τη λέω, που έπεσε στον νόμο του Αλωνού. Εντάξει. Και κέρδισαν τις αποφάσεις μέσα στα δικαστήρια. Έχασε το μάτς δηλαδή με τον Ολυμπιακό. Γιατί να σου πω κάτι. Δες τώρα ποια είναι η βαθμολογία με τα δικά τους δεδομένα. Είναι 5 πόντους μπροστά η ΑΕΚ. Στάσου λίγο, ρε. Δεν θα τους βγαίνουν. Δεν θα τους βγαίνουν στο τέλος. Ναι, ρε αγοράκι, μάλλον θέλω να σου πω. Ποια είναι η βαθμολογία αυτή τη στιγμή με τα δικά της δεδομένα? Είναι 5 βαθμούς η ΑΕΚ πάνω. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Βάλε το μάτι της Τούμπας. Συν 3 στον ΠΑΟΚ, μείον 3 αυτούς. Ποιος είναι πρωταθλητής? Τι να σου πω. Τα πράγματα. Βάλε το μάτι της Τούμπας, σου λέω. Δεν το κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Μόνο αυτό βάλε. Δεν σε βάζω άλλο. Ας το Ολυμπιακό. Ναι. Βγάλε 3 από την ΑΕΚ, βάλε 3 στον ΠΑΟΚ. Ποιος είναι πρωταθλητής? ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνεις ότι τα πάντα είναι επιστημονικά, τα πάντα είναι προδιαγραμμένα. Οι άνθρωποι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Και ο Κομίνης ήξερε ότι τα γύρισε πίσω με τον Ποντίκη. Και ο Στυλιάρας, μέσω επικοινωνίας που τους είπε, για ξανασκεφτείτε το λίγο καλά. Τα πάντα γίναν προδιαγραμμένα για να μην έρθει το πρωτάθλημα στην Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, για να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ, να μην φύγουν τα κεκτημένα από την πρωτεύουσα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό που σου είπα για σήμερα. Πραγματικά είχα άγχος οι αγκητζίδες τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Το καταλαβαίνεις αυτό? Είχαν άγχος, σου λέω. Φυσικά είχαν άγχος. Γιατί ξεφτυλίστηκαν. Με τη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος δεν μπόρεσαν να κερδίσουν. Και κρεμεί και ο τρίτος βαθμός. Εδώ ακούς τους κόκκινους επιστήμονες. Μιλάμε πριν τον αγώνα τώρα και δεν ξέρω τι κάνανε εκεί πέρα στο Φάληρο. Γιατί κάτι λένε ότι μεταξύ τους μιλάμε, θα πλακωθούν αυτοί στο τέλος. Έτσι θα γίνει. Εδώ λένε ότι είναι πιο αδικό η άδικη ομάδα τέτοιου, όπως στην Ελλάδα. Πιο αδικημένη. Πιο Ολυμπιακός. Η πιο αδικημένη. Ναι. Δηλαδή, θα χτυπήσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο για να προσπαθήσουμε να δούμε αν είμαστε εντάξει σήμερα. Τι να σου πω, ρε Γιάννη. Τι να σου πω. Δηλαδή αυτή είναι. Κουραστήκαμε να τα ακούμε αυτά τα πράγματα και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν όλοι να παίζουν με την νοημοσύνη μας. Δηλαδή, εντάξει, για πόσο βλάκες μας περνάνε. Τασό, να πρέπει να σταματήσουν αυτό το πράγμα να πάνω στις πλάτες του ΠΑΟΚ να παίζουν παιχνιδάκια κάποιοι. Αυτό. Πλέον ο ΠΑΟΚ πρέπει κάποιους ανθρώπους να τους βάλει στη θέση τους. Και εδώ κάτω στη χαβούζα, αλλά και πάνω. Γιάννη, κάποτε λέγαμε να έρθει ένας μεγαλομέτωχος, θυμάμαι, να πληρώσει τα χρέη. Έτσι. Να κάνουμε και δύο εντεκάδες, να κερδίσουμε και τους διαιτητές. Το κάναμε αυτό. Δεν φτάνει, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε, να δημιουργήσουμε υποδομές, να κερδίζουμε και τους δικαστές. Ναι, γιατί... Εντάξει, είναι μετική κατάσταση, είναι αειδιαστική, είναι αναξιοπρεπέστατη. Αυτά τα κάνουν οι κυρακατίνες που έχουν μπουτίκ, να πούμε, σε υποδιέστερες συνοικίες. Δεν τα κάνουν οι αρσενικοί άντρες. Εντάξει. Μην τρελαθούμε τώρα. Άμα θεωρούν οι φίλοι της ΑΕΚ και όλη η οικογένεια της, όλος ο οργανισμός η ΑΕΚ, ότι αυτό το πρωτάθλημα, το ψεύτικο, το χάρτινο, το θηλυκό τους ανήκει, εντάξει, τους αντιπροσωπεύει όλη αυτή η χαρακτηρισμή που είπα προ λίγο. Δεν τους βλέπεις. Κατάλαβες. Αλλά να σου πω πώς το σκέφτονται, ρε φίλε. Σου λέει άλλος, εγώ έπαιζα με τον Παναξιακό, ρε, πριν 3 χρόνια. Με τη Ραφίνα και τον Παναξιακό έπαιζα. Τώρα εγώ να μην πάρω, να πούμε, αν προσπαθήσω να σου πω κάτι. Και σας βάζω στίχημα από τώρα. Όποιος γουστάρει και όσα γουστάρει. Η ΑΕΚ δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει στο Champions League στα προκριματικά. Όχι. Η ΑΕΚ θα παίξει. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να το κάνει. Γιατί είναι και πιο ισχυρός από την ΑΕΚ στην UEFA. Η ΑΕΚ είναι ανίσχυρη τόσα χρόνια. Έλειπε, να το ξέρεις. Θα πέσει με πολύ καλύτερες ομάδες. Ρέτασο μου να το πάρουμε από άλλη. Και θα παίξει κιόλα UEFA-κι μαζί με το συνεταιράκι του τον κόκκινο. Άστο αυτό το τέτοιο. Λοιπόν. Μα εκεί είναι. Κάτσε, εκεί είναι το ρεζουμέ.
Ναι, τα, λεφτά του Champions, τα λεφτά του Champions League, αυτό γίνονται όλα, ρε φίλε. Πρώτα για το... όλα τα λεφτά του Champions League θα τα πάρει αν θα πέσει στου ομίλου. Μα δεν γίνεται, δε γίνεται για τον τίτλο ο καυγάς. Στην ουσία και ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα παίρνει. Άμα περάσει, να σου πω κάτι. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει στου ομίλου του Champions League πρώτο Θεό και η ΑΕΚ δεν περάσει, ο ΠΑΟΚ είναι σαν να πει το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Το καταλαβαίνει. Και εκεί θα του τσούξει. Εκεί θα του ξεσκίσει. Εκεί θα του κάνει. Να κόβουνε, να πούμε, τις φλέβες τους, να πούμε, με ξηράφια άστο. Εκεί άστο. Το σκέφτεσαι, το σκέφτεσαι ρε φίλε, τι ειδονή, τι ικανοποίηση. Τι γκάβλα θα είναι, να το πω ρε, δεν αντέχω. Να είναι, να περάσεις τώρα με όλα αυτά που σου κάνανε. Με όλο αυτό το βρώμικο πόλεμο, με όλη αυτή την αδικία, με όλη αυτή την κλοπή. Να περάσεις εσύ στους ομίλους το καλοκαίρι και αυτοί να πάνε να παίξουν προκριματικά, να πούμε πάλι για... Το Europa League. Και να βλέπουν ρε φίλε Τρίτη, Τετάρτη την Παοκάρα μέσα στην Μπαρτσελόνα, μέσα σε καμιά Ρεάλ, μέσα σε καμιά Μάντσεστερ και αυτοί να παίζουν με τη Ζουλ Ντε Βάρεγκεμ, να πούμε, και τη Γάνδη. Αυτή θα είναι η θεία δίκη. Αυτή θα είναι η θεία δίκη για μένα, Γιάννη. Αυτή. Τάσο μου, να σου πω κάτι. Εκτός το άλλο αυτό που είπες, ότι τα λεφτά είναι πολλά και αυτά προημένουν. Γιατί δεν κάνουν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα σου αποδείξω και ένα άλλο που δεν γίνεται να περάσει η ΑΕΚ. Πρώτα απ' όλα, έναν άνθρωπο, έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος κάποια στιγμή έχει σε ένα συμβόλαιο 200.000 ευρώ και σου ζητάει κάποια παραπάνω λεφτά και εκείνη τη στιγμή σου έρχεται κυματισμός, σου έρχεται τρέλα και του λες όχι, είναι πολλά τα λεφτά που λες. Τι να κάτσω να μιλήσω. Για τον οικοδόμο λες έτσι. Που ο δικός μου μιλάμε μεγάλο επιχειρηματίας, έτσι, και ιδιοκτήτης της ομάδας μου, με τα συγχωρήσεις παίζει από 1 εκατομμύριο και πάνω. Μιλάς για τον οικοδόμο και τον Γατούλη τώρα, έτσι. Έτσι, μπράβο. Τι να κάτσω. Με τη σχολή οδηγών που είχε. Μήπως ακόμα εκεί είναι, στη σχολή οδηγών. Ξέρεις τι τον είπε. Ο Γατούλης, τον Μπιτατζή. Καλά ρε το λέει. Δεν τρέπεσαι. Εμείς λέει σε σώσαμε την καριέρα σου πριν 2 χρόνια το λέει. Και τώρα λέει μας ζητάς παραπάνω λεφτά. Καλά να σε κάνει ρε Σοβάτζη. Καλά να σε κάνει. Έτσι. Όπως γνωρίζω πράγματα, καλά, το πώς πήρε τον καλά Μπακατέτα, να σε κάνει. Ο Ιάκ από τον Πανιόνιο. Το πώς τον πήρε. Με πόσα τον πήρε και με τι. Και θυμάσαι πήρε. Πότε πήρε Μπακασέτα. Όταν πήραμε Χατζησαΐα εμείς. Χατζησαΐα και ήταν έτοιμος. Έτσι. Και ο Μπακασέτας, ναι. Αλλά το ναι. Παιδί, εντάξει, τι να κάνω τώρα. Τι να κάνουμε. Μήπως να σου πω κάτι, δεν τον ήθελα. Δεν τον ήθελα εγώ στον ΠΑΟΚ. Όχι, όχι. Κοίταξε να δεις. Δεν το γούσταρα ποτέ αυτό το παίχτη. Θα ασχοληθώ με αυτούς εκεί τους παίχτες. Δεν το γούσταρα από τότε που έπαιζε φανατισμένα με τον Αστέρα Τρίπολης. Με τον Στάικο Βεργέτη προπονητή. Και έπαιζε σαν μουρλός. Όπως είπε και φέτος, οι επιστήμονες κάτω εδώ, οι κόκκινοι, γύρισαν και είπαν ότι πλέον θα ασχοληθούν με Ελληνόπουλα πλέον τώρα. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, τα παιδιά. Ας ξαναπάρουν τον Τζανδάρη πίσω. Ας ξαναπάρουν το Φάνη, ας ξαναπάρουν. Ρε. Γιατί το ξαναπαίρνουν το Φάνη. Ο εφοπλιστής ίσως τα λεφτά δεν είναι πολλά τώρα πλέον. Λέει ο εφοπλιστής, μήπως μιλάμε, ζορίζεται τώρα τελευταία. Όχι τώρα τελευταία. Εδώ και καμιά διετία εγώ ακούω ότι ζορίζεται. Ζορίζεται πολύ τα σχόλια μου και δεν ξέρω. Θα σου πω κάτι, Γιάννη, για να και καταλάβεις. Και βλέπουν ότι η απειλή έρχεται από πάνω από βόρεια και σου λέει, πόρε, τι γίνεται εδώ πέρα, ρε. Θα σου πω κάτι, Γιάννη, για να καταλάβεις. Πάρε παραδοσιακά τον Ολυμπιακό τα προηγούμενα τελευταία 10 χρόνια και δες πόσους προπονητές είχε την τελευταία 8ετία. Και δες μέσα στη διετία την τελευταία πόσους άλλαξε. Και φέτος δες πόσους άλλαξε. Νομίζω πρέπει να άλλαξε. Νομίζω φέτος πρέπει να άλλαξε 5. Ναι. Αυτός θα τη βγάλει τη χρονιά. Ποιος? Θα ξεκινήσει τίποτα το πρωτάθλημα αυτός, ο καινούργιος που πήραν ο Πορτογάλος. Δύσκολα. Δεν το πιστεύω. Αν έρθει κανένας αποκλεισμός. Δύσκολα. Εκτός. Αν κάνει. Στρατηγός τίποτα. Αυτός πρέπει να. Όχι, στρατηγός. Πώς το λένε. Το λεμονί, πώς είπε, Φαντάρος. Εκεί. Ο Σερτάκης. Ο Σερτάκης, εκεί πάλι. Στρατιώτης. Για να ρενάσαι καλά, ρε φίλε. Να είστε καλά παιδιά. Καλό και βράδυ. Να ξέρετε ότι στο ΆΚΑ εμείς θα το γλεντήσουμε και ξέρεις τι θέλω, ετάσω. Θέλω και τους αεξίδες απέναντι. Δεν ξέρω. Έτσι με φτιάχνει αυτό το πράγμα. Θέλω να βλέπουν, μιλάμε πως το σηκώνουμε τον κύπελο.
Θα δεν είναι. Ξέρω, έχω, βγάζω πολλά γούστα τώρα τελευταία. Θα Έλα. Είναι και αγωνιστικά πιστεύω ότι έχει καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ. Δεν ξέρω ρε Τάσο, εγώ σου λέω θέλω να κάθονται και οπαδοί της ΑΕΚ απέναντι να μας βλέπουν να γλεντάμε εμείς. Θα φύγουνε. Όποιος χάσει... Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω ρε Τάσο. Θα φύγουνε. Περίεργα γούστα τώρα τελευταία. Εντάξει, εντάξει, βιτσιόζος είσαι. Ναι, μα το είχα δείξει και την προηγούμενη φορά που μου έλεγες τα θέλει και εσένα ο Πιζίνος. Ναι, δεν ξέρω. Θέλω τα παιδιά να μας βλέπουν εκεί πέρα, δεν ξέρω. Θα το βλέπουν βέβαια από του χρόνου πολύ καιρό τώρα. Από εδώ και πολλά χρόνια τώρα και μετά θα τα βλέπουν αυτά. Και δεν ξέρω, θέλω να τέτοιο. Ερωτική πόλη δεν μας λένε. Γεια σου ρε Γιάννη, βιτσιόζε. Γεια σου ρε Γιάννα ρε, καλό βράδυ να έχεις, καλή εβδομάδα. Να τους δείξω λίγο τέτοιο, να κάνουμε λίγο έρωτα με τα παιδιά, τι να κάνουμε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Πάμε στον τελευταίο φίλο, μη καλείτε οι υπόλοιποι παιδιά, 12 πάει η ώρα. Καλησπέρα, τελευταίε. Καλησπέρα. Γεια σου φίλο. Καλησπέρα. Πού είσαι ρε Παοκάρχη. Ω, καλό το παλικάρι μου, να σε δώσω το Στέλιο να μιλήσεις, θέλεις. Εμένα θέλει. Και τον ανέφερες κιόλας. Άστον. Θα μας πεις λίγο το όνομά σου. Είμαι εγώ, Γιώργος. Και το πρωί και το βράδυ. Και το βράδυ αλλάζω. Πώς, Αλώμα σε λένε το βράδυ, πώς. Μπράβο, σωστά. Τι καλός. Έχεις τρίχα στη φτέρνα. Παντού. Μπράβο, γλυκέ μου. Να σου κάνω κανένα χαλάω, έτσι. Να σε κάνω κανένα πατρίχο. Τι θέλεις. Και θα σκόνω και σένα μετά κανένα. Εγώ δεν κάνω, ρε φίλε. Όχι. Εγώ δεν έχω πολύ. Δεν χρειάζομαι, δεν έχω πολύ τρίχα. Έχω ένα φίλο μαύρο, ο οποίος τα κάνει όλα. Εσύ ξέρεις από μαύρους, αγοράκι μου. Μια χαρά. Πρέπει να σου κάνει και δώρο συντίνα με κάθε ερωτική συνέντευξη. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Μπράβο, ρε φίλε. Μέτρο είναι ο πισινός σου. Σε παραδέχομαι. Παχύμετρο. Άντε, στέλνω να τον κάνω και ο Βασίλη. Στέλνω να το λούλι. Παίξε κανένα εκείνο. Κάνα τσόκερ, κανένα τέτοιο. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους φίλους εδώ της εκπομπής που ήταν συντονισμένοι και σήμερα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για το επόμενο Σάββατο. Γιατί να είμαστε όλοι με υγεία, παιδιά, πάνω απ' όλα. Και όλα τα άλλα γίνονται. Στις 10 το βράδυ εδώ, στη γνωστή συχνότητα. Βλέπεις η φωνή λίγο πάλι, ναι. Ξανάρχισε. Μετά από ένα δύο ώρο. Θέλω το χρόνο μου, θέλει. Στελάκι μου. Τι να κάνουμε. Να ευχαριστήσω και το Στέλιο του Παπαντονίου και τον φίλο του Χρήστο που ήταν εδώ στο στούντιο και τον Βασίλη του Καβαδία, τον ηχολήπτη μας. Στέλιο, σε ευχαριστώ και για χθες που βοήθησες. Η φωνή ήταν χάλια. Εντάξει, για το θεματάκι. Δεν ξέρω, έχουμε άλλα δύο λεπτάκια. Θέλετε να κάνετε έναν επίλογο. Ο καλεσμένος μας να κάνει τον επίλογο. Ο καλεσμένος, άμα είναι έτοιμος, μπορεί να τον κάνει. Καλεσμένος. Έχει πάρει το βάψιμο του πυρός, ξέρει. Ναι, τώρα. Πλέον. Πόσες είπαμε, 4-5. Γράφεις πέμπτη συμμετοχή. Πέμπτη συμμετοχή. Ευχαριστώ λοιπόν που με ανοιχτήκατε για πέμπτη φορά. Τάσο περαστικά. Καλά είμαι, ρε. Να συνεχίσουμε τον αγώνα, να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη σεζόν. Να πάμε στην επόμενη, μπας και δούμε προκοπή. Ωραία. Εγώ σαν επίλογο έχω να πω ότι το επόμενο πρωτάθλημα, πρώτα ο Θεός, που θα ξεκινήσει Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το ξέρετε. Θα έχουμε και το συμπολίτη, τον Άρη Θεσσαλονίκη στο πρωτάθλημα. Θα έχουμε κατασταλάξει πλέον για το τι θα έχει γίνει μέσα στο καλοκαίρι, ποιος θα παίξει Champions League, ποιος θα παίξει Europa League κτλ. Θα πέσει το γέλιο της αρκούδας αν γίνει αυτό το σενάριο που είπα. Σκέφτεσαι, Στέλιο, να περάσει στους ομίλους του Champions League ο ΠΑΟΚ, να πάρει τα φράγκα, να παίζει, να πούμε, με Real, με Μπαρτσελόνες, με Manchester, με Chelsea, με ξέρω εγώ, με Μπάγκερ, και το αεκάκι, η χάρτινη η κούλα, να μην περάσει. Και το πιο πιθανό, σου είπα, είναι αυτό. Όταν είσαι αδύναμος στην Ευρώπη, παίζεις με μεγαλύτερες ομάδες. Η συγκομιδή των βαθμών που έχει η ΑΕΚ είναι πολύ λιγότερη. Είναι στις αδύναμες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είναι στους ισχυρούς ακόμη. Παρόλο που δεν έπαιξε μια χρονιά Ευρώπη. Αυτό θέλω να γίνει. Είναι αυτό που είπες. Εφόσον με κλέψατε, εφόσον με κατακριουργήσατε, υπάρχει η Θεία Δίκη, υπάρχει και Θεός. Κύριε, θα γίνει και αυτό. Και πραγματικά θα πέσει το τρελό γέλιο της αρκούδας. Γιατί σιγά σιγά θα φεύγουν και τα κατακάθια. Θα φεύγουν τα καρκινώματα της κοκκινοπρασινοκίτρινης παράγκας. Θέλοντας και μη να το ξέρεις. Όσο και αν είναι δύσκολο να το πιστέψεις, θα το δείτε. Στέλιο, κάνε και σε ένα. Εγώ να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές που ήταν συντονισμένοι εδώ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τις 10, εδώ στον Λίμπερο 107,4. Καλή εβδομάδα σε όλους.
Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα, όπως είπε και ο Στέλιος σε όλους. Από Ασπρόμενες Πτήσεις, Τάσο Τρέγκα, Στέλιο Παντανίου, Χρήστο, Βασίλη Καβαδία. Ένα όμορφο βράδυ από όλους μας. Auf Wiedersehen.